και κύριοι, χαίρετε από το Εθνικό Στάδιο της Αρδέας, όπου σε λίγο ξεκινά το παιχνίδι μεταξύ της Δόξας Εξαπλατάνου και των Προμάχων. Ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με την Ινάς Αγόρας Μπαράζ μεταξύ των δύο ομάδων, για ποια από τις δύο θα καταλάβει τη δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στην πρώτη αεροσεχνική κατηγορία, και πια την τρίτη, η οποία οδηγεί στους αγώνες Μπαράζ και από εκεί και πέρα στην πρώτη αεροσεχνική κατηγορία. Οι δύο ομάδες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος αναδείχθηκαν ισόβαθμες με 44 βαθμούς. Τα μεταξύ τους παιχνίδια τελείωσαν 1-1 μέσα στον Εξαπλάτωνα και 3-3 μέσα στους Προμάχους. Έτσι τώρα οι δύο ομάδες καλούνται να παίξουν και πάλι μεταξύ τους, για να δούμε ποια από τις δύο θα πάρει την δεύτερη θέση και το εισιτήριο για την πρώτη αεροσεχνική κατηγορία. Να δούμε πώς ξεκινάνε οι δύο ομάδες. Η ομάδα των Προμάχων με τερματοφύλακα τον Χατζή, νούμερο 2 ο Δύμπαλα, 3 Μεσκίνης, 4 Δημήτρης Πρίκος, 5 Ιωάννης Πρίκος, 6 Ηλίας Τσιβάνης, 7 Σούδης, 8 Σέλκος, 9 Κοραής, 10 Ορμάνης, 11 Κοβάτσης. Στο πάγκο κάθονται Τανούρης, Πέτσκος, Σέλκος, Τούμπης, Στασιόλας, Γιώργος Νάνος και Αλέκος Νάνος. Η ομάδα του Εξαπλατάνου θα ξεκινήσει με τους Μποζίνη, Αθανασίου, Πατσίδη, Φωτίου, για το νούμερο 17 Μπογδάνης, Πουτσουκής, Τσολιαρίδης, Τσόρμπας, Αλεξόγλους, Μέης και Χαλκίδης. Στο πάγκο κάθονται Κότσος, Ούρδας, Ματζερίδης, Σταυρίδης, Κωνσταντινίδης, Φωτάκης και Παντελίδης. Θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο ομάδες έφτασαν μέχρι εδώ που έφτασαν, σε αυτή τη ισοβαθμία. Η μεν ομάδα του Εξαπλατάνου έχασε κάποιους βαθμούς που ίσως και η ίδια δεν θα τους πίστευε, ενώ η ομάδα των Προμάχων ξεκίνησε πάρα πολύ συντηρητικά. Ναι. Και στην συνέχεια κατέλαβε την δεύτερη θέση, ισοβάθμιση, και από εδώ και πέρα βεβαίως δεν θα έλεγε όχι στην άνοδο, όπως βεβαίως δεν θα έλεγε όχι και η ομάδα του Εξαπλατάνου. Ουσιαστικά ένα μεγάλο τοπικό ντέρμπι, δύο ομάδες με πλούσια ιστορία, τόσο η ομάδα του Εξαπλατάνου όσο και η ομάδα των Προμάχων, η οποία πέρυσι υποβιβάστηκε από την πρώτη κατηγορία μετά από παρουσία πάρα πολλών χρόνων. Διαιτητής του σημερινού αγώνα είναι ο Επιτροπάκης με βοηθούς των Γρηγορίου και τον Χαμαλίδη. Το σφύριγμα της έναρξης και το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ στο Εθνικό Στάδιο της Αρδέας. Ο Αθανασίου βγάζει την προωθημένη παλιά σε ένα χώρο όπου ελέγχεται από τον Πρίκο, ο οποίος αφήσει την μπάλα να καταλήξει. Ότι πάρα πολλοί κόσμος βρίσκεται στο Εθνικό Στάδιο της Αρδέας, από ό,τι υπολογίζουν είναι πάνω από 1000 φίλαθλοι, είναι ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον. Και να δούμε λοιπόν. Η ομάδα των Προμάχων με τον Κοραή γύρισε την μπάλα πίσω. Έγινε το λάθος, ο Εξαπλάτωνος στην επίθεση, γίνεται η σέντρα, το σουτ, μία κόντρα, η μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Η πρώτη καλή φάση στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο λεπτό του πρώτου μέρους. Ο Σμέης έκοψε, έχει σηκώσει το σημάκι του Γρηγορίου, αλλά ο διαιτητής ο Πιτροπάκης σωστά αφήνει τη φάση να εξελιχθεί, καθώς η μπάλα πήγαινε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα με σκίνης. Η παλιά θα κοπεί από τον Αλεξόγλου, έβγαλε την παλιά. Σμέης, η παλιά προωθημένη. Ο Χατζής σε μπλοκάρι. Ελεύθερη παλιά. Η μπάλα για τους παίκτες του Εξαπλατάνου από την αριστερή πλευρά. Η μπάλα έχει περάσει. Δεν πέρασε κεφαλιά από τον Σμέη. Δεν είναι καλό το κοντρόλ όμως η παλιά για τον Χαλκίδη. Έξω μεγάλη περιοχή θα περάσει. Σε θέση φορής ο Χαλκίδης θα βγει ο τερματοφύλακας ο Χατζής. Θα αποκρούσει την μπάλα. Ο διαιτητής παρακολουθούσε την φάση από κοντά. Δεν είδε τίποτα ή κάποια παράβαση. Και έχουμε τώρα το σφύριγμα από τον διαιτητή. Θα βγει η πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη των Προμάχων. Σε λίγο θα δούμε ποιο είναι. Πολύ νωρίς, μόλις το τρίτο λεπτό, η πρώτη κίτρινη κάρτα θα βγει από το τσεπάκι του διαιτητή Επιτροπάκη. Ο Τσιβάνης πρέπει να είναι. Το φάουλ για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Πάνε κάτι μέσα, Τσολιαρίδης επιχειρεί να κάνει το σούτ από μακριά. Θα πέσει, θα χάσει την μπάλα προς στιγμή ο τερματοφύλακας. Με διπλή προσπάθεια ο Χατζής θα την μπλοκάρει. Ο Εξαπλάτωνος έχει ευνοϊκό τον αέρα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο.
και ο Καρατσαβίτης είναι παρόν εδώ. 1η Απριλίου σήμερα. Καινούριος μήνας με χιόνια από χθες. Έστω και την τελευταία μέρα του ο Μάρτης έδειξε το πρόσωπό του, το ένα από τα δύο πρόσωπα που το θέλει η παράδοση και η ιστορία. Η ομάδα των Προμάχων προσπαθεί να περάσει μπροστά από τη δεξιά, το φάουλ από τον Αθανασίου. Ο παίκτης των Προμάχων είναι στο χόρτο, πηγαίνει κάτω ο διαιτητής, έχει σημειώσει αυτό το φάουλ από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται οι Προμαχιώτες. Το έχει κοντά στην Παλωσούδης για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Σέλκος. Εκτελείται, έχουμε το σημαίακι του βοηθού διαιτητή που σηκώνεται, του Χαμαλίδη, και σταματά η επίθεση της ομάδας των Προμάχων. Το ελεύθερο βολέ, η μπάλα περνά τη μεσαία γραμμή, θα γίνει η απόκρουση από τον Τσιβάνη. Οι Προμαχιώτες προσπαθούν να περάσουν μπροστά. Σούδης θα γίνει η σέντρα, τώρα θα γίνει η απόκρουση, Σμέης θα διώξει όπως όπως. Πιέζει η ομάδα των Προμάχων με σκήνης, θα κάνει την τρίπλα, θα κάνει και τη σέντρα, περάσει η κεφαλιά. Για να δούμε τώρα, οι παίκτες των Προμάχων δεν μπορούν να κάνουν το γύρισμα εκεί όπως θα ήθελαν με τον Ορμάνη, τον αρχηγό τους. Η μπάλα είναι πλάι, η μπάλα δεν απομακρύνεται, οι εξαπλατανιώτες όμως ελέγχουν τώρα. Προσπαθούν να περάσουν μπάλα με μπροστά, δεν τα καταφέρνουν. Ο Πρίκος έκοψε, η μπάλα για την ομάδα των Προμάχων. Έχουμε το σφύριγμα από τον διαιτητή, ο οποίος θα σημειώσει επιθετικό φάουλ την προσπάθεια του δίπαλα. Η ομάδα του Εξαπλατάνου προσπαθεί να περάσει μπροστά, η μπάλα πέρασε από τον Τσόρμπα, κόβει ο Πρίκος για τον Ορμάνη. Πατσίδης θα κόψει. Η κόντρα, Πρίκος. Θα σηκωθεί η μπάλα, Σμέης. Η παλιά είναι σε θέση offside όμως, ο Τσολιαρίδης και ο Χαλκίδης. Σηκώνει το σημειάκι του Γρηγοριού. Πέρασαν πολύ γρήγορα μπροστά οι αμυντικοί των Προμάχων. Έμειναν ακάλυπτοι οι δύο επιθετικοί του Εξαπλατάνου. Ο βοηθός γιατί σήκωσε το σημαίακι του. Σούδης. Η μπάλα θα χαθεί για τον Χαλκίδη. Πιο πίσω αυτός. Ξανά προσπαθούν να βρουν τον Χαλκίδη που δεν θα περάσει παλιά. Ο Χαλκίδης επιμένει, θα σπρώξει παραπάνω όμως τον Σούδη και ο διαιτητής θα καταλογίσει το φάουλ. Η μπάλα είναι play out για τον Εξαπλάτανο. Ο Ορμάνης προσπάθησε να περάσει, έχει κερδίσει τι. Ο διαιτητής κάτι σφυρίζει μάλλον φάουλ. Να δούμε επιθετικό. Επιθετικό τελικά. Ο βοηθός ο Χαμαλίδης δεν έχει σηκώσει το σημαίακι του. Κάποιες διαμαρτυρίες από τον αρχηγό των Προμάχων. Ο διαιτητής πάντως ήταν αποφασιστικός, σφύριξε αμέσως. Και το φάουλ τώρα είναι για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Πολύς κόσμος έχει περάσει κάτω από τη μεσαία γραμμή. Η μπάλα δεν θα περάσει καθώς ο Πρίκος θα κόψει. Πρίκος ξανά. Και η μπάλα πλάγι out. Ένα παιχνίδι knockout. Κάποια από τις δύο ομάδες πρέπει σήμερα να κερδίσει. Αν το παιχνίδι τελειώσει ισόπαλο θα πάμε στην παράταση και αν και εκεί δεν θα έχουμε αλλαγή θα πάμε στα πέναλτι. Κοβάτσης, μπάλα στον Κοραή. Μπήκε στη φάση ο Αθανασίου, οι κόντρες ευνοούν τους παίκτες των Προμάχων. Ο Τσιβάνης προσπάθησε να αλλάξει, Τσολιαρίδης έκοψε και έχει αλλάξει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Αλεξόγλου. Θα γυρίσει
Η μπάλα θα απομακρυνθεί και τελικά δεν είναι και πλάγια out. Ο Κοβάζης θα την προλάβει. Προσπάθησε να περάσει. Με καραμπόλα θα πάει στον Σέλκο. Άλλαξε το παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Σούδη. Σούδης θα κερδίσει την κόντρα. Σούδης με την μπάλα στα πόδια. Ανοίγει παραπάνω από ό,τι πρέπει και η μπάλα είναι out. Τσόρμπας δεν έκανε το κοντρόλ. Έγινε απόκρουση από τον Δίμπαλα. Επιμένει αυτός, θα περάσει μπροστά και τη μεσαία γραμμή. Έχει κοντά τον Οικονόμου, θα βγάλει την παλιά από την άλλη πλευρά. Δεν ακολουθεί κανένας εκεί. Η μπάλα θα βγει σε χώρο έξω δεξιά. Ο Αθανασίου θα την απομακρύνει σε πλάγι out, καθώς είναι πεσμένος ο Δίμπαλας. Πηγαίνει κοντά το διαιτητής για να δει πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Δώσει ελεύθερο τώρα, καθώς είχε διακόψει το παιχνίδι και καλά έκανε. Η μπάλα στην κατοχή της Δόξας Εξαπλατάνου. Ο Δημήτρης Αθανασίου πηγαίνει για να μαζέψει την μπάλα και να εκτελέσει αυτό το play out. 0-0 πάντα το σκορ. Ενώ συμπληρώσαμε το πρώτο τέταρτο του αγώνα. Η κεφαλιά από τον Φωτίου πέρασε μπροστά. Η μπάλα όμως στους προμαχιώτες στην συνέχεια, οι οποίοι επιμένουν. Η απόκρουση έγινε όπως από τον Μπογδάνη. Πολύ μακρινή η απόκρουση στον τερματοφύλακα το Χαζί που βγήκε. Να βλέπω κάποιον παίκτη του Εξαπλατάνου να μην μπορεί να συνεχίσει τώρα τελικά. Ο Φωτίου σηκώνεται. Η μπάλα είναι πλάγι out. Καθώς βλέπω σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά λείπει μεγάλη φάση, εκτός από δύο καλές στιγμές που είχε ο Εξαπλάτανος για να κάνει κάτι καλό. Πέρασαν εκπεντάλεπτο και η ομάδα των Παμάχων βρέθηκε δύο φορές στην επίθεση. Η τελική προσπάθεια όμως δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Ο τερματοφύλακας του Εξαπλατάνου, όπως δίνεις τώρα, κάνει το βολέ. Γίνεται η απόκρουση, η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Η καραμπόλα και το σφύριγμα από τον διαιτητή, το φάουλ για το μάτι του Εξαπλατάνου. Καθώς ήταν ο Σέλκος και ο Σούδης εκεί που πήδηξαν. Και ο Κοραής, να διορθώσω. Ο Σέλκος και ο Κοραής. Φωτιού, έδωσε την παρέα προωθημένη. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Εξαπλάτανος. Η σέντρα και είναι η απόκρουση, η μεγάλη απόκρουση από τον Χατζή σε κόρνερ. Ήταν ο Τσόρμπας που επιχείρησε. Ο Τσολιαρίδης ετοιμάζει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Χατζή που δεν ευνηδιάζεται. Άνετα και ήρεμα θα μαζέψει την μπάλα. Η μπάλα δεν μπορεί να φύγει πολύ μακριά. Σηκώνεται κι άλλο ψηλά. Ή το Εξαπλατάνου την ελέγχουνε. Οι μάχες και το πλάγι για το μάτι του Εξαπλατάνου από την προσπάθεια του Αλεξόγλου. Αθανασίου. Για τον Αλεξόγλου, ο οποίος πιέζεται από τον Κοραή, ο διαιτητής θα σημειώσει φάουλ. Αριστά. Μπογδάνης δεν είναι καλή σέντρα, θα γίνει απόκρουση για τον Ορμάνη, ο οποίος προσπάθησε να περάσει. Ο Πατσίδης μπήκε στη φάση, έκοψε και το φάουλ είναι για την ομάδα των Προμάχων. Εκτελεί. Η μπάλα θα βρει τον Αθανασίου. Ο Κοραής θα κάνει το σουτ. Η μπάλα είναι out, υποπίεση αυτό το σουτ. Με σκήνη σκόβει.
Η μπάλα είναι πλάγιο out, καθώς δεν μπόρεσε ο Σέλκος να την προλάβει. Αλεξόγλου τώρα, η μπάλα στο παίξο Εξπλατάνου. Προσπάθησε να παίξει ένα-δύο με τον Τσολιαρίδη, δεν τα κατάφερε. Με σκίνης προσπαθεί να περάσει μπροστά. Είναι κάτοχος της μπάλας. Την ανοίγει παραπάνω από ό,τι πρέπει και η μπάλα είναι πλάγι out για την ομάδα του Εξπλατάνου. Η μπάλα πίσω. Έχω την εντύπωση ότι από πλάγι out δεν μπορεί ο τερματοφύλακας να την μπλοκάρει. Για να δούμε. Σφυρίζει ο διαιτητής τελικά. Τώρα με καθυστέρηση ο διαιτητής θα σφυρίξει το φάουλ. Έγινε εκτέλεση, απαγορεύεται να την πιάσει ο τερματοφύλακας. Και με λίγη καθυστέρηση ο διαιτητής ο Επιτροπάκης θα σφυρίξει αυτό το φάουλ. Και να, η ομάδα των προμάχων βρίσκεται σε καλή θέση. Αυτό το φάουλ είναι σε πλεονεκτική θέση. 0-0 το σκορ. 17ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και ο Κοβάτσης έτοιμος να εκτελέσει. Μπάλα είναι πάνω από τα δοκάρια. Τελείως και αυτή η φάση είναι από τα περίεργα που θα λέγει κανείς. Τσολιαρίδης. Την επιτόπια τρίπλα, μπροστά την μπάλα για τον Αλεξόγλου, ο οποίος πιέζεται από τον Πρίκο. Και ο Δημήτρης Πρίκος θα βγάλει την μπάλα πλάγιο out. Να, τελικά κέρδισε. Το πλάγιο out είναι για την ομάδα των προμάχων. Με σκίνηση εκτελεί για τον Κοραή, θα πει μέσα στην φάση ο Αλεξόγλου. Οι μάχες εκεί και θα κερδίσει το φάουλ ο παίκτης των προμάχων. Οι δύο ομάδες προσέχουν τα νότα τους. Επαναλάβω, πολλοί κόσμος παρακολουθεί τη σημερινή αναμέτρηση. Πάνω από εκεί οι φίλατροι στο γήπεδο. Ο Ορμάνης θα κερδίσει το φάουλ. Ο διαιτητής θα το σημειώσει. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Ο Φωτίου διαμαρτύρεται. Ο διαιτητής κοντά στη φάση σφύριξε αμέσως. Και τώρα η σειρά των προμάχων να εκτελέσουν αυτό το φάουλ που έχουν κερδίσει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Με σκίνης. Πλασαριστά. Η μπάλα θα περάσει. Θα γίνουν οι κόντρες. Σμέις προσπαθεί να αποφύγει τον δίμπαλα, θα κερδίσει το φάουλ, το οποίο υποδεικνύεται αμέσως. Σμέις, η παλιά του θα κοπεί, όμως η μπάλα είναι για τους Εξαπλατανιώτες. Η επιτόπια τρίπλα που γίνεται από τον Χαλκίδη, ο οποίος από τα αριστερά προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο, δεν τα καταφέρνει. Ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, κρατάει την μπάλα. Ο Κοβάτσης θα βγει μπροστά από τον Τσολιαρίδη, θα κόψει η μπάλα στον Αθανασίου. Η παλιά για τον Χαλκίδη. Χαλκίδης τελικά η μάχη με τον Σούδη εκεί. Και η μπάλα είναι out. Ο Χαλκίδης την άφησε νομίζοντας ότι η μπάλα είναι corner. Τελικά είναι out, όπως δείχνει ο διαιτητής, ο Επιτροπάκης. Το προμάχο προσπαθεί να βγει μπροστά. Η παλιά δεν είναι καλή για τον Δίμπαλα και το πλάγι out για την ομάδα της Δόξας Εξαπλατάν. Σμέις τελικά θα αφήσει για τον Πατσίδη. Εκτελεί. Πρίκος με κεφαλιά θα κόψει σε πλάγι out. Χαλκίδης και Πρίκος μόνο μαχούν. Χαλκίδης θα πέσει και θα κερδίσει το φάουλ. Είναι σε καλή θέση. Τελικά ο Τσολιαρίδης είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Προφανώς επιχειρήσει απευθείας, όπως και κάνει. Η μπάλα είναι out.
Συνέχεια στο παιχνίδι. Αθανασίου. Έχουμε το φάουλ που θα σημειώσει ο Επιτροπάκης. Το 22ο λεπτό, 0-0 το σκορ. Η μπάλα δεν θα περάσει. Είναι στην κατοχή των παιχνών του Εξαπλατάνου. Πρίκος θα κόψει. Η μπάλα στο Χαλκίδη θα κάνει το σουτ. Η μπάλα είναι μόλις out. Ένα καλό σουτ. Στρώθηκε από την απόκριση του Πρίκου στον Χαλκίδη. Έκανε το σουτ. Η μπάλα όμως πέρασε μόλις out. Μια καλή ευκαιρία για την ομάδα του Σούτης. Ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του για το Τσιβάνι. Η μπάλα στην κατοχή των παικτών του Εξαπλατάνου, το πλάκι out όμως για την ομάδα των Προμάχων, καθώς η μπάλα βρήκε εκεί τα πόδια του παίκτη του Εξαπλατάνου. Σούδης, η μπάλα για τον Ορμάνη σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς. Σολιαρίδης τρέχει, παίζεται λέει ο διαιτητής. Η παλιά θα περάσει τελικά από τη δεξιά πλευρά, είναι ο Τσόρμπας, θα βγάλει την παράλληλη σέντρα, ο Πρίκος θα αποκρούσει και σε πλάγια out τώρα ο Κοραής που έχει οπισθοχωρήσει. Αλεξόγλου για την ομάδα του Εξαπλατάνου εκτελεί για τον Τσολιαρίδη, Κοβάτσης θα μπει στη φάση, η μάχη εκεί, ο διαιτητής δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι, η μπάλα είναι πλάγια out για την ομάδα των Προμάχων. Το σφύριγμα από το διαιτητή που πηγαίνει προς τον παρατηρητή που έχει ορίσει η ΕΠΣ. Υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες προφανώς από τον πάγκο των Προμάχων. Οι διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους των Προμάχων που βρίσκονται στην κερκίδα. Το πλάγι out για τους Προμαχιώτες. Κοραής προσπάθησε να περάσει. Η μπάλα έχει περάσει όμως. Ο Σέλκος προσπάθησε να την επαναφέρει στον αγωνιστικό χώρο, όμως η μπάλα ήδη έχει περάσει τη γραμμή. Αθανασίου. Να απομακρύνουν οι Προμαχιώτες σε ένα χώρο όμως όπου είναι μόνο η παίκτες του Εξαπλατάνου. Ο Μπογδάνης έκοψε, Κοβάτσης προσπαθεί να περάσει, Σμέης και Κοβάτσης, η κόντρα για τους Προμαχιώτες, αλλά η μπάλα εκεί που γίνει είναι μόνο οι παίκτες του Εξαπλατάνου που τώρα προσπαθούν να περάσουν μπροστά. Χαλκίδης κάνει την έξοδο τερματοφύλακας ο Χατζής και με τα πόδια θα την απομακρύνει σε πλάγι out. Λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, 0-0 το αποτέλεσμα μεταξύ Προμάχων και Εξαπλατάνου στο γήπεδο της Αρδέας, αγώνας μπαράζ για άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Να η παλιά, μια παλιά που τελικά χάνεται, η μπάλα περνά έξω, ο Τσολιαρίδης δεν προλαβαίνει, είχε πέσει καλού κακού τερματοφύλακα στον Προμάχων ο Χατζής, ο οποίος τελικά σηκώνεται. Ο αέρας έχει αρχίσει να δυναμώνει. Ο Ορμάνης πήρε την πρώτη κεφαλιά. Σμέης ελέγχει. Προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι για το Χαλκίδη από την άλλη πλευρά. Δυνατή η παλιά, τρέχει ο Πρίκος. Και θα διώξει σε πλάκα. Κόψε. Ορμάνης ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του. Τώρα θα περάσει την παλιά μπροστά. Δεν την πρόλαβε ο Σέλκος, ήταν πολύ δυνατή. Και το πλάγι out για την ομάδα της Όξας Εξαπλατάνου με τον Χαλκίδη, με τον Πατσίδη. Ξανά η απόκρουση σε πλαγιότητα από το Δίπαλα. Χαλκίδης θα βγάλει την παλιά σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς. Με σκήνης έκοψε. Η μπάλα στους παίκτες του Εξαπλατάνου. Και τώρα από την δεξιά πλευρά οι παίκτες των Προμάχων με τον Σούδη. Προσπάθησε να περάσω, θα βγει κίτρινη κάρτα στον Πατσίδη. Ωραία,
έπεσε πάνω στον παίκτη των προμάχων. Ο διαιτητής έβγαλε αμέσως την κίτρινη κάρτα. Στο 4 ο Τζιβάνης είδε την πρώτη κίτρινη κάρτα και τώρα στο 26 ο Πατσίδης βλέπει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Από μία για κάθε παίκτη, Πατσίδης βγήκε μπροστά. Η μπάλα στους παίκτες των προμάχων, Σούδης μπροστά για τον Δίμπαλα. Θα κάνει το κοντρόλ, προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι, ορμάνισε θέση βολής, έχει σηκώσει όμως το σημάκι του ο Χαμαλίδης, υποδεικνύοντας σε θέση offside τον επιθετικό των προμάχων. Μπογδάνης εκτέλεσε το offside, Κοραής σηκώνει την μπάλα. Σμέης με τον Τσιβάνι εκεί. Κοβάτσης. Η παλιά με μία. Τελικά ο Αθανασίου θα την κόψει σε πλάγια out, καθώς η μπάλα βρήκε τα πόδια του. Τελικά για το μεσκίνι. Η παλιά για τον Ορμάνι θα ψάξει κάποιο παίκτο. Τελικά είναι σε θέση βολής, όμως θα βγει πολύ γρήγορα ο Ποζίνης, θα μαζέψει την μπάλα μπροστά από τον Σούδη. Φαίνεται να έχει χτυπήσει κιόλας ο τερματοφύλακας του Εξαπλατάνου και ο διαιτητής τώρα δίνει έντολη να πάνε μέσα και να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Συμπληρώσαμε μισή ώρα παιχνιδιού, 0-0 το αποτέλεσμα μεταξύ προμάχων και Εξαπλατάνου. Αγώνας μπαράζ για άνοδο στην πρώτη ερασιτεχνική κατηγορία. Ο Τζιβάνης τελικά κέρδισε και το φάουλ. Τελικά αφήνει για τον Δημήτρη Πρίκο να το εκτελέσει. Ο Ρουμάνης θα πάρει την κεφαλιά από τον Πατσίδη, Δίπαλας, ο οποίος πιέζεται. Τώρα θα αφήσει για να γίνει σέντρα. Με γροθιές ο τερματοφύλακας Μποζίνης θα κερδίσει και το φάουλ, ο διαιτητής θα σφυρίξει. Και έχουμε το επιθετικό φάουλ κατά την άποψη του διαιτητή. Ενώ ο Ρουμάνης φαίνεται να έχει χτυπήσει. Ο Μπογδάνης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κοβάτσης πήρε την κεφαλιά. Σέλκος. Άφησε για τον Δίμπαλα από τη δεξιά πλευρά. Δίμπαλας προσπαθεί να περάσει πολύ δεξιά. Η παλιά και είναι το κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για την ομάδα των προμάχων. Δεύτερο στο σημερινό παιχνίδι. Ένα κόρνερ είχε κερδίσει ο Εξαπλάτανος. Βλέπετε και την κερκίδα. Οι προμαχιώτες έχουν κάνει την κερκίδα τους. Και τώρα η ομάδα των προμάχων ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ που έχει κερδίσει. 31ο λεπτό, 0-0 το σκορ. Μπάλα περνά από πολλούς. Για να δούμε αν θα γίνει το σουτ. Γίνεται πράγματι από τον Δήμ, αλλά είναι όμως πολύ... Ο Κοραής μπροστά από τον Αλεξόγλου. Τελικά η μπάλα για τους προμαχιώτες. Δίπαλας από τη δεξιά πλευρά, έχει μπροστά του τον Πατσίδη. Θα βγάλει τη σέντρα, η μπάλα πάνω στο Πατσίδη. Δίπαλας. Σούδης. Η σέντρα Αθανασίου θα κόψει με κεφαλιά Τσιβάνης. Η παλιά από την δεξιά πλευρά για τον Δίπαλα που δεν ήταν αυτό σε θέση offside. Επιχειρεί την σέντρα, τώρα έχουμε το Σημεάκι. Δεν νομίζω να υπήρχε καμία περίπτωση offside, μα καμία. Ο Χαμαλίδης θα σηκώσει τώρα το Σημεάκι του. Εκτίθεται, βεβαίως. Αυτά λοιπόν. Θα πρέπει να πούμε ότι ελάχιστοι διαιτητές οι οποίοι εδώ και δύο μήνες περίπου σφυρίζουν τα παιχνίδια της Εψπέλας. Τσολιαρίδης με το μεσκίνι μόνο μαχούν. Η μπάλα είναι out για την ομάδα των προμάχων.
Διεύση Πέλλας σε ανακοίνωσή της έλεγε ότι οι διαιτησίες των τελευταίων μηνών είναι οι καλύτερες των τελευταίων 10 χρόνων. Ας το χαρακτηρίσουμε απλά υπερβολικό, αν μη τι άλλο. Ορμάνης, η παλιά για τον Κοραή τον ελευθερώνει, ο οποίος πιέζεται από τον Αλεξόγλου, θα γίνει σέντρα. Μπογδάνης απέκρουσε, Τσόρπας, η μπάλα στους παίκτες των προμάχων. Αθανασίου, Κοραής θα πει, δεν είναι καλή η παλιά του, Αλεξόγλου θα κόψει, η μπάλα για τους παίκτες των προμάχων. Κοραής συνδυάζεται ωραία εκεί με τον Σέλκο. Σέλκος με την μπάλα στα πόδια, πιέζεται τώρα, ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του για τον Κοβάτσι, μην περνέζεσαι την κόψη, θα αποφύγει εκεί τον Τσόρμπα, θα κερδίσει και το φάουλ. Κοβάτσις, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει. Όλα αυτά στο 35 του πρώτου μέρους και ενώ το σκορ είναι 0-0, πρόμαχη της Απλάτανος. Και ο Μεσκίνης έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του, ενώ προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες στον Κοβάτσι. Μεσκίνης, η εκτέλεση με γροθιές, ο Μεσκίνης, ο Μποζίνης, συγγνώμη, θα πεταχτεί, θα αποκρούσει. Δίμπαλας, η παλιά για τον ομάδα των προμάχων, θα βρει το χέρι, λέει ο διαιτητής για τον Σέλκο. Βέβαια η μπάλα είχε χαθεί ούτως ή άλλως. Δεν ήταν καλό το κοντρόλ εκεί για τον παίκτη των προμάχων. Μποχδάνης εκτελεί το φάουλ. Μεσκίνης βιάζεται λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, δεν μπορεί να βρει το σούδι όπως θα ήθελε. Αυτός θα κοντρολάρει. Σούδης επιμένει, ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του. Πάσα για τον Τσόρμπα θα λέει κανείς, όμως δεν είναι καλή η παλιά του Τσόρμπα. Ήταν ανοιχτός και ο Χαλκίδης και ο Τσολιαρίδης. Μπήκε γρήγορα στην μπάλα που πήγε στον τερματοφύλακα τον προμάχο τον Χατζή, ο οποίος θα δώσει τώρα στον Μεσκίνη. Η κεφαλιά σε πλάγι out από τον Φωτίο. Αγωνία βέβαια για τις δύο ομάδες, και για την ομάδα των προμάχων και για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Προπονητής στην ομάδα των προμάχων ο Χρήστος Καλπακίδης στην χρυσή εποχή του Αλμοπού, και ο Βαγγέλης Ομίσκας πρόλαβε και έκανε παιχνίδια στις μεγάλες κατηγορίες. Εσκίνης εκτέλεσε, η μπάλα θα περάσει από πολλούς, Σούδης έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έχουν γυρίσει οι παίκτες του Εξαπλατάνου. Θα γίνει το σουτ και το πλάγι out για τους προμαχιώτες. Παλιά για τον Κοβάτσι, θα πάρει την κεφαλιά, Πατσίδης θα διώξει. Κοραής. Πατσίδης θα κόψει και πάλι σε πλάγι out. Δεκάη μπάλα δεν θα περάσει, θα την προλάβει εκεί ο Κοραής και στη συνέχεια ο Τσόρμπας. Κοβάτσι θα πει έξυπνο στη φάση, Τσολιαρίδης θα κερδίσει το φάουλ από το Τζιβάνι. Εκτελείται γρήγορα για το Χαλκίδη, επανάληψη θα διατάξει ο διαιτητής, όχι. Τελικά offside. Για να δούμε τι θα διατάξει ο διαιτητής, ναι, είναι offside. Βιάστηκαν οι παίκτες του Εξαπλατάνου να εκτελέσουν αυτό το φάουλ που κέρδισαν, το εκτέλεσαν γρήγορα, αλλά συνελήφθη σε θέση offside ο Χαλκίδης. Πρίκος. Κοβάτσης θα πάρει την κεφαλιά. Βάλα δεν μπορεί να περάσει όμως, καθώς ο αέρας της μπρόχνει προς τα πίσω. Πρίκος προσπαθεί να βγάλει από την άλλη πλευρά για τον Σέλκο. Σέλκος έχει μπροστά του το Πατσίδη, προσπάθησε να περάσει. Πατσίδη θα κερδίσει το φάουλ. Τρία
38 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο, 0-0 το σκορ μεταξύ των προμάχων και του Εξαπλατάνου. Μπογδάνης εκτέλεσε το φάουλ. Τσολιαρίδης προσπάθησε με μία να περάσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Στην αντεπίθεση Προμαχιώτης δεν θα περάσει η μπάλα καθώς ο Αθανασίου θα κόψει. Και η παλιά τώρα για τον Τσόρμπα σε χώρο έξω, δεξιά, πολύ δυνατή και out. Αλεξόγλου θα πάρει την κεφαλιά, Κοραής τη δεύτερη. Η μπάλα θα περάσει, οι παίκτες των Προμάχων μπροστά. Κοβάτσης θα κάνει την τρίπλα, θα βγάλει και τη σέντρα για τον Οικονόμου, κεφαλιά. Η μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Εξαπλατάνου, τον Μποζίνη. Πάνω στην κίνηση βρήκε την μπάλα, την έκοψε. Επαναφέρουν οι παίκτες των Προμάχων, όμως είναι ήδη σε θέση offside. Δύο παίκτες των Προμάχων. Η μεγάλη ευκαιρία από τον Ορμάνη. Πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα που έγινε. Ο τερματοφύλακας ο Μποζίνης πετάθηκε στην πορεία της μπάλας και απέκρουσε σωτήρια. Μια καλή στιγμή για την ομάδα των Προμάχων. Χαλκίδης. Επιθετικό φάουλ θα σφυρίξει ο διαιτητής. Λαθασμένη κατά την άποψή μου η απόφασή του να διεκδίκησε τις μπάλες καθαρά. Πάση περιπτώσει συμβαίνουν και αυτά, έτσι και αλλιώς η μπάλα δεν φαινόταν να έχει κάποιον αποδέκτη. Είναι κάποιες λεπτομέρειες βεβαίως. Συνέχεια στο παιχνίδι, το Εξαπλατάνου και πάλι θα κόψουν. Χαλκίδης το πάρει με το στήθος. Προσπαθεί να περάσει για τον Τσόρμα, ο οποίος τελικά θα πάρει την μπάλα στην επίθεση. Τσόρμας από την αριστερή πλευρά. Τσόρμας και πιο γρήγορα στην φάση ο Τζιβάνης θα τη διώξει σε κόρνερ. Δεν μηδέν το σκορ, 31 το λεπτό. Η μπάλα θα περάσει, η κεφαλιά. Βλέπετε τι γίνεται εκεί και στη φάση θα μπει ο Τζιβάνης και θα κόψει και πάλι σε κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ το οποίο εκτελείται πλασαριστά Αλεξόγλου. Θα βγάλει τη σέντρα για τον Τσόρμπα, το σουτ. Η απόκρουση τελευταία στιγμή από τους παίκτες στο Προμάχων. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Γίνονται οι κόντρες πάνω στον Κοραή. Αλεξόγλου επιμένει. Ο Κοραής θα απομακρύνει. Τρέχει ο Αθανασίου. Η μπάλα είναι πλάγια για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Αλλά το παιχνίδι μάλλον θα διακοπεί για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Για να δούμε ποιος παίκτης του Εξαπλατάνου είναι αυτός ο οποίος έχει πέσει κάτω. Φαίνεται να έχει κάποιο τράβηγμα. Αλεξόγλου τελικά σηκώθηκε. Αθανασίου. Με σκήνης έκοψε. Κοβάτσης σε ένα χώρο που είναι μόνο οι παίκτες του Εξαπλατάνου. Πατσίδης μάλλον βιάζεται. Σηκώνει την μπάλα. Σούδης έκοψε. Τσόρμπας δεν προλαβαίνει, η μπάλα είναι out. Τα πλάγια ό,τι είναι για την ομάδα του Εξαπλατάνου, αλλά 3 λεπτά σύμφωνα με το δικό μας χρονόμετρο για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ είναι 0-0, ο Σμέης έχασε. Η ομάδα των Προμάχων, του Εξαπλατάνου, Φωτίου, ο Σμέης. Θα βγει ο Τζιβάνης, θα πάρει την μπάλα
Φάουλ. Σημειώνει ο Πρίκος ήταν να διορθώσει. Θα πάει το... Εκτελείται η μπάλα out για την ομάδα του Εξαπλατάν. Δεν έλειψαν οι φάσεις παρά την κρισιμότητα του αγώνα σε αυτό το πρώτο μέρος. Καλές στιγμές και για την ομάδα των προμάχων αλλά και για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Θα λέει κανείς ότι η ισοπαλία κυριαρχεί σε όλα τα μέτωπα μέχρι στιγμής. Τώρα η παλιά που θα περάσει στις Ολιαρίδες και Κοβάτσης. Στις Ολιαρίδες στέκεται όρθιος με την μπάλα στα πόδια. Θα μπει στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει το σούτ, την μπάλα πάνω στον Πρίκο και είναι με τις προηγούμενες εκτελέσεις. Εκτελείται έξω, γίνεται το σούτ, την μπάλα είναι out. Σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή. 0-0 τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Πρόμαχη Εξαπλάτανος 0-0. Να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο γήπεδο Τσαρδέας μεταξύ της Όξας Εξαπλατάνου και των Προμάχων. Το πρώτο μέρος τελείωσε με 0-0. Αγώνας μπαράζ, όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει να επαναλάβουμε ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία, η άλλη θα πάει στα μπαράζ. Οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα αναδείχθηκαν ισόβαθμες. Τα μεταξύ τους παιχνίδια τελείωσαν ισόπαλα 1-1 και 3-3, έτσι σήμερα καλούνται να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους για ποια από τις δύο θα πάρει το εισιτήριο για την πρώτη ερασιτεχνική κατηγορία. Ισόρροπο από το πρώτο μέρος, ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές, δεν έγινε κανένα γκολ. Και τώρα στο δεύτερο 45 λεπτό έτοιμες οι δύο ομάδες για να ξεκινήσουν. Δεν φαίνεται πούντος! Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή και από τις δύο πλευρές. Ο Επιτροπάκης έτοιμος να δώσει το εναρκτήριο σφύριγμα και πράγματι η ομάδα των προμάχων στη σέντρα και το μακρινό σούτ από τον Κοβάτση, μπάλα είναι out. Βλέπετε πλάνα εσείς από την κερκίδα να επαναλάβουμε πάρα πολλοί κόσμο σήμερα στο γήπεδο της Αριδαίας. Πολύ καιρό είχε να δει τέτοιο κόσμο. Ο Εξαπλάτος έχει τώρα να αντιμετωπίσει τον αέρα, αυτό που είχε στο πρώτο μέρος η ομάδα των προμάχων. Δεν είναι βέβαια ιδιαίτερα έντονος, όμως δυσκολεύει τις κινήσεις των παικτών. Κοβάτσης. Η μπάλα θα χαθεί Αθανασίου. Δεν θα περάσει η παλιά του, Τσιβάνης έκοψε. Προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι. Κόβεται η μπάλα όμως από το Μπουτσούκι. Άψε για το Τσολιαρίδη τώρα από τη δεξιά πλευρά. Με μία θα βγάλει την παλιά για τον Χαλκίδη. Ο Πρίκος μπροστά από τον Χαλκίδη θα απομακρύνει σε πλάγια out. Γεμάτο Εξαπλατάνου στην επίθεση. Τσολιαρίδης τώρα προσπαθεί να περάσει. Οι κόντρες, η μπάλα πλάγια out για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Αλεξόγλου ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, είναι μπροστά του ο Σμέσερ, κατέδωσε στην μπάλα τώρα για τον Τσολιαρίδη. Ο Μεσκίνης πιέζει, Τσολιαρίδης ανάμεσα από πολλούς θα βγάλει τη σέντρα, ο Χατζής όμως θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα. Θα κάνει και το δυνατό βολέ για τον Ορμάνη, ο Φωτίου έκοψε. Έχουμε τους παίκτες και πλατάνουμε τον Πουτσούκι να κόβουν, Μπογδάνης. Μπογδάνης ο οποίος με την μπάλα στα πόδια, παραλίγο να κάνει το λάθος, τελικά δεν θα γίνει μπροστά από τον Σέλκο, ο οποίος έκοψε προσωρινά. Πρίκος με μία παλιά, ο Ορμάνης θα υποδεχθεί σε θέση offside.
Ελάχιστα, αλλά ήταν σε θέση offside το παίκτη των προμάχων. Αθανασίου. Ψάχνει κάποιο παίκτη του, η παλιά δεν θα περάσει, ο Πρίκος θα κόψει σε play out. Αθανασίου ψάχνει κάποιο παίκτη για τον Σμέη, Κοβάτσης και Σμέης εκεί. Κοντά στο corner, Κοβάτσης θα κλέψει την μπάλα. Οι παίκτες των προβάχων τώρα προσπαθούν να περάσουν μπροστά. Η ατομική προσπάθεια που γίνεται από το Μεσκίνη, η παλιά θα περάσει μπροστά για τον Κοραή. Ο Γρηγορίου θα σηκώσει το σημαίακι του και θα υποδείξει σε θέση offside τον επιθετικό των προμάχων. Τι προστασία είσαι, πάνε και μπροστά. Εκτελείται το offside, η μπάλα σηκώνεται, Χαλκίδης απάρετη κεφαλιά. Πρίκος σκόβει για τον Κοβάτση, Κοβάτσης, κάτοχος της μπάλας, τελικά θα περάσει Κοβάτσης από μακριά το σουτ, μπάλα είναι out. Κοβάτσης επικέρδισε από πολύ μακριά το σουτ. Πολλοί κόσμος όπως είμαστε στο γήπεδο, είναι και ο Δήμαρχος Εξορδάνος Σταύρος του Φικόπουλος παρόν. Μπράβο, και ο Αντιδήμαρχος ο Κετικίδης. Άντε ρε Τσόρμπα! Τσόρμπας. Ψάχνει κάποιος η παίκτη του, θα αλλάξει το παιχνίδι. Κοροής θα πάρει την μπάλα. Δεν ήταν σε θέση offside ο Ορμάνης. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Καλυπτόταν ο παίκτης των προμάχων. Το εξαπλατάνο που θα κόψουνε, Μπουτσούκης. Μπουτσούκης ελέγχει την μπάλα. Μπογδάνης θα απομακρύνει. Ο Σούδης έκοψε. Η μπάλα είναι πλάγιο out για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Πατσίδης ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του για να εκτελέσει το πλάγιο out που έχει κερδίσει η ομάδα του. Μπουτσούκης. Μπουτσούκης ξανά πλάγιο out. Πατσίδης εκτελεί η απόκρουση και πάλι από τους παίκτες των προμάχων με τον Δίμπαλα. Ο Ορμάνης θα ξεφύγει για να δούμε τώρα αν θα κάνει το σουτ. Η μπάλα είναι out, βιάστηκε ο παίκτης των προμάχων. Η μπάλα προς τον Τσόρμπα, όμως πιο μπροστά στη φάση ο Τσιβάνης, θα πάρει την κεφαλιά, το πλάγιο out όμως για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Συμπληρώσαμε 6 λεπτά και στο δεύτερο ημίχρονο, 0-0 το αποτέλεσμα μεταξύ προμάχων και Εξαπλατάνου. Τσόρμπας. Η παλιά για τον Σμέη, Κοβάτσης θα κόψει τελικά. Συνεχίζεται η φάση, Τσιβάνης. Η παλιά παίζονται ένα-δύο παίκτες προμάχων, Δίμπαλας με μία προσπαθή. Σε ένα χώρο όμως όπου είναι μόνο ο τερματοφύλακας της δόξας Εξαπλατάνου, ο Μποζίνης, ο οποίος θα μαζέψει την μπάλα. Θα κάνει και το ελεύθερο βολέ. Οι μάχες εκεί. Σμέης και Αλεξόγλου. Αλεξόγλου και ο Κοραής. Η μπάλα είναι για την ομάδα των προμάχων όπως υποδεικνύει ο διαιτητής. Κάνει και τις παρατηρήσεις στον παίκτη του Εξαπλατάνου, ο Επιτροπάκης. Εκτελείται το πλάγιο, με σκήνης προσπαθεί από την αριστερή πλευρά να περάσει. Θα κερδίσει το πλάγιο out. Αθανασίου έκοψε εκεί, Κοραής. Εκτελεί για τον Μεσκίνη. Μεσκίνης προσπαθεί να περάσει. Κρατά τελικά την μπάλα. Προσπαθεί να φύγει γρήγορα. Η μπάλα έχει περάσει out. Κάτι λέει ο διαιτητής στις παρατηρήσεις. Θα βγάλει και την κίτρινη κάρτα στον Μπογδάνη. Στον τραυματοφύλακα τελικά την δείχνει. Δίνει εντολή η μπάλα να πάει πιο πίσω. Τρίτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει στο παιχνίδι. Για τους παίκτες του Εξαπλατάνου που προσπαθούν να περάσουν μπροστά.
Θα κατεί η μπάλα Σολιαρίδης, έχουμε το σφύριγμα από τον διαιτητή. Οι διαμαρτυρίες για... από την ομάδα του Εξαπλατάνου και τους φιλάθλους. Ο διαιτητής θεωρεί ως επιθετικό φάουλ την προσπάθεια που έκανε τον Σολιαρίδης πάνω στον Πρίκο. Σαχλαμάρα. Έμπαινε προς την περιοχή το προμάχωνο παίκτη του Εξαπλατάνου. Το σφύριγμα όμως του Επιτροπάκη είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσουν όλα. Εκτελείται το φάουλ που υποδείχθηκε. Κοβάτσης θα κάνει το κοντρόλ. Ψάχνει και κάποιον συμπαίκτη. Τελικά θα κερδίσει το φάουλ. Και η ομάδα των προμάχων έτοιμη να εκτελέσει. Πιο πίσω, λέει ο διαιτητής. Κοβάτσης αφήνει την μπάλα τελικά. Ο Κοβάτσης και ο Σούδης κοντά στην μπάλα. Τελικά ο Κοβάτσης είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζει να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα των προμάχων. Ακριβώς στο 10ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου η μπάλα παίρνει ύψος. Παραλίγο να παραδεχθούν οι παίκτες του Εξαπλατάνου. Καθυστερούν όμως, ο Δίπαλας καθυστέρεσε. Πέστε, λέει ο διαιτητής. Τσόρμπας και Δίπαλας μονομάχησαν και στην αντεπίθεση η ομάδα του Εξαπλατάνου. Κίτρινη κάρτα στον Κοβάτσι. Θεωρεί αντικανονική την ενέργεια του Κοβάτσι πάνω στον Τσολιαρίδη. Βγάζει και την κίτρινη κάρτα. Τέταρτη κίτρινη κάρτα στο σημερινό παιχνίδι. Έχει διακοπεί, προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και στον Δίμπαλο, ο οποίος είχε τραυματιστεί στην προηγούμενη φάση. Ατμόσφαιρα ντέρμπι, μεγάλο ντέρμπι στις εξέδρες. Ένα παιχνίδι να επαναλάβουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Και πώς μπορεί άλλωστε να μην είναι, αφού μία από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία. Τσιβάνης έκοψε. Σε ένα χώρο όμως όπου είναι οι παίκτες μόνο του Εξαπλατάνου, Φωτίου έκοψε για τον Μπουτσούκη. Με μία αυτό συμπαλακόβεται. Οι παίκτες του προμάχου προσπαθούν να περάσουν μπροστά. Ο Πατσίδης θα μπει μπροστά, θα κόψει, Σμέης, οι κόντρες. Πατσίδης θα διώξει όπως Σούδης. Ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτη του, καθυστερεί. Τώρα θα αλλάξει το παιχνίδι. Κοραής παίζει το 1-2 εκεί. Η παλιά που δίνεται για τον Ορμάνη ελέγχεται από τον Φωτίου και τον Ορμάνης. Η παλιά που θα βγει γρήγορα στο τερματοφύλακα του Εξαπλατάνου ο Μποζίνης. Βιάζεται να κάνει και το βολέ. Η μπάλα παίρνει ύψος, δεν μπορεί να περάσει τη μεσαία γραμμή. Χαλκίδης μάχεται εκεί. Θα περάσει τελικά. Πρίκος θα απομακρύνει σε πλάγιο out. Το πλάγι out για την ομάδα του Εξαπλατάνου εκτελείται για τον Τσόρμπα, ο οποίος προσπαθεί να περάσει. Το πλάγι out για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Οι παρατηρήσεις από τον διαιτητή στον Τσόρμπα και το πλάγι out για τον Εξαπλάτανο από πλάγια θέση στο ύψος μεγάλης περιοχής. Για τον Σμέη. Σμέης κερδίζει το corner. Πέμπτο κόρνερ για την ομάδα του Εξαπλατάνου, το πρώτο για το δεύτερο ημίχρονο. Έναντι ενός που κέρδισε η ομάδα των προμάχων. 14ο λεπτό, 0-0 το αποτέλεσμα. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, πρόμαχοι Εξαπλάτανος. Παιχνίδι μπαράζ για άνοδο στην πρώτη ερασιτεχνική κατηγορία. Κοραής τώρα θα απομακρύνει δεδιασμένα. Αθανασίου αφήνει την μπάλα, τώρα θα εκτελέσει το πλάγι out. Αλεξόγλου. Θα γίνει πάσα, Δίπαλας έκοψε. Μάλλον θα έρχεται ότι έδωσε πάσα προς τον Σμέη. Πήγε στη φάση ο Κοβάτσης, Τσιβάνης, Μεσκίνης. Το πλάγι out είναι για την ομάδα των προμάχων.
κεφαλιά από τον Αθανασίου, παίρνει στη φάση ο Ορμάνης. Άνα έτσι, ρε. Μπογδάνης με μία η παλιά. Σούδης, Τσολιαρίδης και Σούδης. Η μπάλα στον παίκτη του Εξαπλατάνου. Τσολιαρίδης ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του με τα κουνάκι τώρα. Θα δώσει ώρα για τον Μπουτζούκι, θα βγάλει τη σέντρα και η μπάλα είναι κόρνερ. Τελευταία στιγμή ο Πρίκος θα βάλει το πόδι του, ο Δημήτρης Πρίκος, και θα παραχωρήσει. Τσολιαρίδης, πολλής κόσμος στην εστία των προμάχων. Δυνατή εκτέλεση για τον Χαλκίδη. Θα μπει στη φάση ο Πρίκος και θα κόψει, η μπάλα δεν θα περάσει τελικά τη γραμμή. Ελέγχεται από τους παίκτες των προμάχων που θα την απομακρύνουν για τον Ορμάνη. Ο Ορμάνης προσπαθεί να περάσει. Μπογδάνης ελέγχει. Αθανασίου. Θα βγάλει τη σέντρα Σούδης, θα πάρει την κεφαλιά, θα κόψει. Κοβάτσης. Κοβάτσης θα ανατραπεί, θα κερδίσει το φάουλ. Ορμάνης έξω από τη μεγάλη περιοχή, δεν μπορεί τελικά να περάσει την πάσα. Φωτίου προσπαθεί να περάσει μπροστά. Η μπάλα κόβεται, Σμέης με μία. Θα βγάλει τώρα από την άλλη πλευρά για τον Τσόρμπα. Τρέχει ο Σούδης γρήγορα για να καλύψει. Δεν είναι καλή πάσα του Τσόρμπα στους αντιπάλους του. Κόβεται η παλιά δυνατή μπροστά για να δούμε. Ο Σέλκος, η μπάλα είναι out τελικά. 0-0 πάντα το αποτέλεσμα. Σέλκος θα πάρει την κεφαλιά. Ο Φωτιού θα απομακρύνει σε πλάγι out. Το πλάγι out είναι για την ομάδα των προμάχων. Να αρκετά κάτω, όπως επιτέθη ομάδα των προμάχων, Δύμπαλας, η εκτέλεση κεφαλιά από τον Πατσίδη, ξανά πλάγιό του. Το πλάγιό του για την ομάδα των προμάχων και πάλι εκτελείται. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Η μπάλα θα βρει το σώμα του Σέλκου και θα καταλήξει πλάγια ό,τι για το μάτι ξεπλά. Πρίκος. Θα απομακρύνει. Η μπάλα θα βρει το σώμα του Τσόρμπα και θα καταλήξει πλάγια. Εκτελείται το κόρνερ. Η μπάλα στη γωνιά του θα πεταχθεί ο τερματοφύλακας ο Ποζίνης και θα αποκρούσει ξανά σε κόρνερ, λέγοντας όχι σε αυτό το κόρνερ του Μεσκίνη. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα των προμάχων. Ο Χαλκίδης πηγαίνει μπροστά για να σχηματίσει μόνος του τείχος, για να εμποδίσει όσο μπορεί να εμποδίσει. Ξανά η εκτέλεση, στο άλλο δοκάρι, η μπάλα είναι out. 20 λεπτά και στο δεύτερο ημίχρονο, 0-0 το αποτέλεσμα μεταξύ προμάχων και Εξαπλατάνου. Σούδης μπροστά από τον Τσολιαρίδη, η Μάικς εκεί. Σούδης θα αποφύγει τον αντίπαλό του, επιμένει και ο Τσολιαρίδης. Θα κάνει το φάουλ πάνω στο θέση ο ίδιος. Θα επιχειρήσει στη σέντρα. Μπάλα περνά από πολλούς. Για να δούμε, η ομάδα των προμάχων με το Μεσκίνη από την αριστερή πλευρά. Θα γλιστρήσει αυτός. Επιμένει όμως. Θα κερδίσει το κόρνερ. Μέσα σε λίγα λεπτά η ομάδα των προμάχων έχει κερδίσει 3 κόρνερ. Ο Κοβάτσης πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που κέρδισε η ομάδα των προμάχων. Αρκετός κόσμος, η εκτέλεση. Η μπάλα περνά. Παίζεται ο διαιτητής με διπλή προσπάθεια ο τερματοφύλακας του Εξαπλατάνου Μποζίνης να μαζέψει την μπάλα. Τσολιαρίδης πολύ γρήγορος εκεί και μαχητικός. Η μάχη με τον Σούδη. Θα σφυρίξει ο διαιτητής. Διαμαρτυρίες από την πλευρά των προμάχων. Θα γίνει το λάθος.
από τον Μπογδάνη, είπα όμως τους παίκτες του Εξαπλατάνου. Και ξανά η μπάλα είναι πλάγια out για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Εκτελέστηκε από το Πουτζούκι, αλλαγή λέει ο διαιτητής. Μπάτσης. Σούδης. Αποφεύγει έξυπνα εκεί, προσπαθεί να περάσει και την παλιά. Μπάλα είναι out. Μπογδάνης. Αφήνει τελικά για τον Πατσίδη. Εκτελεί. Κεφαλιά. Για τον Εξαπλάτανο. Φωνές από τον Χρήστο Χαλπακίδη προς τους παίκτες του. Χαλκίδης δεν μπόρεσε τελικά να πάρει την μπάλα. Βρίκος Κοβάτσης τελικά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Πουτσούκης. Η μπάλα είναι πλάγιο out για την ομάδα των Προμάχων αυτή τη φορά. Αρκετές χαμένες μπαλιές και από τις δύο ομάδες. Κοραής εκτελεί. Αθανασίου κέρδισε. Στην επίθεση η ομάδα του Εξαπλατάνου Σμέης βλέπει τον Τσόρμπα που είναι ανοιχτός. Η μπάλα τελικά δεν μπορεί να περάσει. Θα πάει όμως τον Τσολιαρίδη. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Πρίκος. Θα απομακρύνει την μπάλα καλού κακού σε πλάγιο out. Έχουν δημιουργηθεί κάποιες επικίνδυνες φάσεις, χωρίς όμως να υπάρξει κάποιο γκολ μέχρι στιγμής. Καθώς φτάσαμε στο 25ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, 0-0 το αποτέλεσμα. Μπουτσούκης, η μπάλα κόβεται από τους παίκτες των Προμάχων, Μεσκίνης, Τσιβάνης, οι Κόντρες, Κοβάτσης και Μπουτσούκης, η μπάλα κερδίζεται από τον παίκτη του Εξαπλατάνου, Αθανασίου. Η παλιά για τον Τσόρμπα, για τον Χαλκίδη και τελευταία στιγμή ο Μπρίκος θα παραχωρήσει κόρνερ. Η πρώτη αλλαγή στο σημερινό παιχνίδι έχει γίνει, ο Χαλκίδης εκτελεί, Κοβάτσης θα πάρει την κεφαλιά. Κοραής που έχει οπισθοχωρήσει θα απομακρύνει, η μπάλα πηγαίνει στον Αθανασίο. Ψάχνει να βρει τον Χαλκίδη πλάγια. Τελικά θα προλάβει αυτός πριν η μπάλα βγει πλάγι out, θα κάνει το shoot, δυνατό η μπάλα είναι out. Μπογδάνης ελέγχεται, ανοίγει παραπάνω από ό,τι πρέπει, δίμπαλας, έχει αφήσει για τον Τσιβάνη, δεν είναι καλή η παλιά του. Φωτίου ελέγχει και παραχωρεί πλάγι out. Κοβάτσης. Πατσίδης παραχωρεί πλάγι out. Κάνει ο οποίος πέφτει κάτω, η μπάλα είναι πλάγι out. Άφησε τη φάση ο διαιτητής, δεν είδε κάποια παράβαση. Δίμπαλας. Έχουμε το σημάδι του βοηθού γιατί να σηκώνεται και να δείχνει ότι πρέπει να γίνει αλλαγή της εκτέλεσης του πλαγίου. Κότσου αφήνει για τον Πατσίδη. Έχει να αντιμετωπίσει και τον αέρα ο παίκτης του Εξαπλατάνου, όπως βέβαια και οι συμπαίκτες του. Η μπάλα απομακρύνεται για τον Χαλκίδη. Ο Χαλκίδης ξεφεύγει έξυπνα. Προσπαθεί να βγάλει και την παλιά σε ένα χώρο όπου είναι ο Πρίκος, ο οποίος και θα απομακρύνει. Έχει ξεχαστεί ο Δίμπαλας και είναι offside. Μπογδάνης εκτέλεσε. Σούδης πήρε την κεφαλιά, Τσολιαρίδης και Δίμπαλας. Δίμπαλα στους παίκτες των Προμάχων. Ο Σέλκος άφησε την μπάλα για τον Τσιβάνη. Τσιβάνης προσπαθεί να περάσει την παλιά. Θα κόψει ο Φωτίου και στη συνέχεια ο Μπογδάνης απομακρύνει. Απ' την άλλη πλευρά έχει ξεχαστεί μόνος ο Χαλκίδης. Είναι όμως πολύ πίσω. Έχει να διαλύσει πάρα πολύ χώρο. Έχει μπροστά του το Μεσκίνη. Ο παίκτης του Εξαπλατάνου τελικά δίνει την πάσα που δεν είναι για κανένα συμπαίκτη του. Μπογδάνης. Αρκετοί συμπαίκτες του είχαν ξεχαστεί πίσω, τελικά καλύπτονται. Πρίκος θα παραχωρήσει το play out. Hey. Με η μπάλα και πάλι για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Hey.
για τον Σμέι. Θα βγει η Σέντρα, η μπάλα όμως έχει περάσει ήδη την γραμμή. Δυνατή η παλιά, έχει περάσει τη μισή γραμμή. Σέλκος προσπαθεί να βρει τον Κοραή. Τον βρίσκει στην επίθεση ομάδα των προμάχων. Καλές προϋποθέσεις, καθυστερεί ο Κοραής. Κόβεται στην συνέχεια. Μπογδάνης προσπαθεί να τα κάνει όμως όλα μόνος του για να δούμε αν θα προλάβει την μπάλα. Τελικά δεν την προλαβαίνει, είναι plug out. Τελειώσει το παιχνίδι 0-0 και το φάουλ είναι για του Εξαπλατάνου. Στο 70 ο Μουτσούκης έφυγε πέρα στην θέση του Κότσου. Η μπάλα ελέγχεται από τους προμαχιώτες. Είναι δυνατή για τον Ορμάνη. Ο Ορμάνης προσπαθεί να επιχειρήσει το σουτ σε ένα χώρο όμως όπου δεν είναι κανένας άλλος εκτός από τον τερματοφύλακα του Εξαπλατάνου, τον Ποζίνη, ο οποίος με τα χέρια έδωσε. Κοβάτσε από πολύ μακριά προσπάθησε να κερδίσει. Γίνονται κάποια λάθη, το σουτ με μία. Η μπάλα όμως είναι out. Την μπάλα. Το φάουλ. Για να δούμε τι δίνει τελικά ο διαιτητής. Το φάουλ είναι για την ομάδα του Εξαπλατάνου, η πλαγιότ. Για να δούμε τι έχει δώσει. Νομίζω αν έγινε φάουλ ήταν από τον παίκτη της Όξας Εξαπλατάνου. Πάση περιπτώσει, ο διαιτητής κοντά στη φάση έδωσε αυτό το φάουλ, το οποίο εκτελέστηκε χωρίς να γίνει και κάτι το ιδιαίτερο. Η ομάδα των προμάχων προσπαθεί να περάσει και πάλι μπροστά. Ο Δίμπαλας βγάζει με μία, παρακεντρεμένα θα βγει ο τερματοφύλακας. Αλλά τελευταία στιγμή είναι ο Φωτίου αυτός ο οποίος θα διώξει μπροστά από τον Κοραή που έμπαινε επικίνδυνα. Και το πλάγι out για την ομάδα των προμάχων στην επίθεση. Κοβάτσης προσπαθεί να ξεφύγει ανάμεσα από δύο, κερδίζει το πλάγι out. Εκτελεί για τον Ορμάνη. Ορμάνης πολύ πλάγια, θα βγάλει τη σέντρα. Μπογδάνης από μακρύ τελευταία στιγμή. Και η ομάδα του Εξαλτάδου προσπαθεί να περάσει μπροστά. Χαλκίδης, Σολιαρίδης είναι μπροστά. Θα αλλάξει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Σούδης που είδε τι πήγε να γίνει εκεί. Μπροστά από τον Κότσου απέκρουσε. Παπατσίδης δεν μπορεί να δώσει καλή μπάλα. Και είναι το plug out για την ομάδα των προμάχων. Εκτελέστηκε σε ένα χώρο όμως. Η παλιά του Τσιβάνη δεν έχει κανέναν αποδέκτη. Κατευθείαν στα χέρια του τερματοφύλακα Μποζίνη. Τσιβάνης έκοψε, Τανούρης, Κοβάτσης, η παλιά προς τα πίσω από τον Αθανασίου. Η κεφαλιά από τον τερματοφύλακα είναι κενή, εστία, Ορμάνης για να δούμε, καθυστερεί, Ορμάνης επιμένει και η απόκρουση από τον Φωτίου. Σε πλάγιο out. Προσπάθησε να στρώσει την μπάλα ο Ορμάνης για να κάνει το σουτ, δεν τα κατάφερε. Έτσι τώρα το πλάγιο out εκτελέσχε και πάλι πλάγιο out για την ομάδα των προμάχων. Ο Σούδης που έχει φύγει από την άμυνα για να εκτελέσει αυτό το plug out για να υποδειχθεί όμως αλλαγή καθώς πατάει στην γραμμή. Διαμαρτυρίες εκεί από τον Βαγγέλη τον Μίτσκας, τον βοηθό του διαιτητή τον Γρηγοριού. Πατσίδης εκτέλεσε, η μπάλα δεν θα περάσει, θα είναι όμως και πάλι για τους παίκτες του Εξαπλατάνου. Σηκώνεται αρκετά ψηλά. Τζιβάνης πίσω για τον Σούδη. Θα αλλάξει το παιχνίδι αυτό σε χώρο έξω αριστερά. Τανούρης για τον Ορμάνη σε ένα χώρο που ελέγχεται από τον Αθανασίου. Ελέγχει ο Μεσκίνης, όμως η μπάλα είναι για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Πρίκος. Κεφαλιά η μπάλα για τους παίκτες του Εξαπλατάνου, Τσόρμπας. Θα πει δυνατά στη φάση και το μακρινό σουτ που θα γίνει βεβαιασμένα από τον Τσιβάνη Παλινάου. Τέτοια κεφαλιά για τον Ορμάνη, αυτός προσπαθεί να παραλίγο να γίνει το λάθος, δεν πέρασε όμως η μπάλα για τον Σέλκο. Πατσίδης ελέγχει. Μπογδάνης. Ξανά στον Πατσίδη. Κότσου. Τρέχει ο Κοβάτσης και θα κερδίσει την μπάλα. Κοβάτσης. Προσπάθησε να περάσει, Πατσίδης θα παραχωρήσει plug out. Δίμπαλας, ενώ η ομάδα του Εξαπλατάνου ετοιμάζεται να κάνει και τη δεύτερη αλλαγή της, το παιχνίδι συνεχίζεται. Κότσου παραχωρεί και πάλι plug out.
Τύμπαλα, έτοιμο να εκτελέσει το πλάι out που έχει κερδίσει η ομάδα των προμάχων. 0-0 το αποτέλεσμα, πρόμαχοι εξαπλωτούν στο κύπελλο της Αρετέας. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Εκτελεί. Θα γίνει απόκρουση Τσολιαρίδης. Θα κάνει την προσποίηση, θα ξεφύγει. Χαλκίδης έχει φύγει από την άλλη πλευρά. Ο Τσόρμπας, γίνονται οι κόντρες. Έσχημη κόντρα θα πάρει την μπάλα. Ο Πρίκος όμως θα κόψει. Έχουν ξεχαστεί πίσω οι παίκτες των προμάχων. Η μπάλα όμως παίζει από την άλλη πλευρά. Ο Ορμάνης θα κάνει το σουτ σε ένα χώρο που είναι μόνο ο τερματοφύλακας ο Ποζίνης, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα να περάσει out. Έγινε και η δεύτερη αλλαγή για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Στο 82 ο Μαντζέρης στη θέση του Αλεξόγλου, στο 70 ο Κώστας πέρασε στη θέση του Μπουτσούκη. Ο Μπογδάνης εκτέλεσε, Δύμπαλας πήρε την κεφαλιά. Στο χώρο του κέντρου τώρα η ομάδα του Εξαπλατάνου. Τσόρβας προσπαθεί να βγάλει το παιχνίδι. Πρίκος με διπλή προσπάθεια θα κόψει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, βρε. Σούδης τώρα θα απομακρύνει. Κοβάτσης θα μπει στη φάση ο Σμέης, θα κερδίσει. Μάχες στο χώρο του κέντρου, η παλιά. Σούδης με το στήθος. Έχει πολλή δουλειά. Πατσίδης έχει κερδίσει. Στην επίθεση η ομάδα του Εξαπλατάνου. Με μία για τον Τσολιαρίδη που κινείται από χώρο έξω αριστερά. Τσολιαρίδης θα κάνει και την τρίπλα, το σουτ. Θα πεταχθεί στη γωνία του ο Χατζής και θα αποκρούσει σε κόρνερ. Ένα λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Πρόμαχοι Εξαπλάτανος 0-0. Και ο Χαλκίδης έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει η ομάδα του. Πρασαριστά για τον Κότσου, ξανά αυτό στον Χαλκίδη. Θα γλιστρήσει και οι παίκτες των προμάχων αφήνουν την μπάλα να καταλήξει out. Για τον Ορμάνη θα πάρει την κεφαλιά, από την άλλη πλευρά για τον Σέλκο. Σέλκος ο οποίος πιέζεται από τον Πατσίδη. Σέλκος, Σούδης που πήγε να βοηθήσει. Τζιβάνης από μακριά για να δούμε τελικά, ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του. Δεν είναι καλή η πάσα του, δεν μπορείς να βρει τον Τανούρη. Η μπάλα στους παίκτες του Εξαπλατάνου. Η κεφαλιά από τον Τζιβάνη με γυρισμένη πλάτη θα έλεγε κανείς. Προσπαθούσε να οπισθοχωρήσει. Πρίκος ωραία θα πάρει την κεφαλιά. Κότσου. Η παλιά, η απόκρουση. Σμέης, ξανά με κεφαλιά προσπαθεί να επαναφέρει την μπάλα στην περιοχή των προμάχων. Σούδης για τον Κοβάτσης στο χώρο του κέντρου. Κοβάτσης προσπαθεί να περάσει μόνος του. Κοβάτσης τελικά θα γίνουν κάποια χέρια εκεί, παίζεται λέει ο διαιτητής, τα θεωρεί ακούσια. Φύγερε. Η παλιά σε ένα χώρο όμως όπου είναι μόνο οι παίκτες των προμάχων. Ο Κοβάτσης προσπάθησε να τα κάνει όλα μόνος του, δεν μπορεί τελικά να τα καταφέρει. Απέκρουσαν οι παίκτες του Εξαπλατάνου σε πλάι out όμως, το οποίο εκτελείται από τους παίκτες των προμάχων. Κότσου έκοψε, η προβολή και το φάουλ για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Άλλα 4 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Πρόμαχοι Εξαπλάτανος 0-0. Μπογδάνης. Θα γίνει απόκρουση, Σμέης θα πάρει την κεφαλιά. Θα σφυρίξει ο διαιτητής. Έβαλε αρκετά χαμηλά το κεφάλι του ο Σμέης. Έβαλε και το πόδι του ο Κοβάτσης. Φαίνεται να έχει χτυπήσει ο παίκτης του Εξαπλατάνου, ο οποίος κρατάει το κεφάλι του. Και το παιχνίδι βέβαια διακόπτεται για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Σμέης τελικά σηκώθηκε, του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τσολιαρίδης εκτελεί πλασάριστα. Δεν μπορεί ο Χαλκίδης. Ψύχρεμα ο τερματοφύλακας του προμάχων ο Χατζής θα μπλοκάρει και τώρα θα κάνει το ελεύθερο βολέ. Φωτίου θα πάρει την πρώτη κεφαλιά από τον Ορμάνη. Κότσου προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Τσόρμπα. Δεν περνάει πάσα του. Πρίκος θα κόψει. Φωτίου. Την μπάλα πάνω στον διαιτητή. Κοβάτσης. Δεν είναι καλή η πάσα τελικά. Θα την πάρει εκεί ο Τσιβάνης. Θα δώσει τον Κοβάτση.
Κοβάτσης παίζει στο 1-2, μάλλον προσπάθησε να παίξει με την Ορμάνη, δεν ξαναπήρε την μπάλα, η οποία δεν απομακρύνεται, όπου Σίνης, ο Μεσκίνης, συγγνώμη, πολύ γρήγορα προσπάθησε να την επαναφέρει. Και να τώρα, στην αντεπίθεση, η ομάδα του Εξαπλατάνου, Σμέης, προσπαθεί να βρει τον Τσόρμπα από την άλλη πλευρά. Οι παίκτες των προμάχων, όπου Σίνης εκεί, με δίπλη προσπάθεια θα την απομακρύνει. Το πλάι out γιατί ετοιμάζεται να κάνει την δεύτερη αλλαγή της. Θα περάσει το παιχνίδι ο Σέλκος. Για να δούμε ποιος θα βγει. Ο Δίμπαλας τελικά θα παραχωρήσει την θέση του στο 88. Το Εξαπλατάνου εκτελεί το πλάγιο το οποίο κέρδισε. Θα μπουν γρήγορα στην φάση οι παίκτες των προμάχων, θα κερδίσουν. Τανούρης μάχεται εκεί, θα περάσει τελικά την παλιά. Ορμάνης δεν μπορεί να βρει εκεί. Σμέης ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του. Πρίκος θα γλιστρήσει, θα βρει την μπάλα. Ο Δημήτρης ο Πρίκος. Και ο Γιάννης ο Πρίκος, τελικά το πλάι out για την ομάδα των Προμάχων. Τα δύο αδέρφια Πρίκου που αγωνίζονται με την φανέλα των Προμάχων. Το πλάγιο εκτελείται προς τον Κοβάτση. Κοβάτση και Σμέης, οι μάχες, θα περάσει ο Κοβάτσης. Θα απομακρύνει την μπάλα για τον Σέλκο. Τζιβάνης προσπαθεί να περάσει μπροστά, καταδιώκεται από τον Τσόρβα. Και έχουμε το σφύριγμα από τον διαιτητή. Απέκρουσε ο Πατσίδης. Θεώρησε φάουλ ο διαιτητής την ενέργεια. Ενώ ο Τσιβάνης πέρασε. Τελειώσει το παιχνίδι. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Είχαμε κάποιες διακοπές λόγω τραυματισμών. Είχαμε και τις αλλαγές. Δεν ξέρουμε τι θα κρατήσει ο διαιτητής. Αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι, 0-0 το σκορ μέχρι στιγμής. Οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν σε παράταση ημίωρη. Και αν δεν αλλάξει κάτι, τότε θα πάμε στα πέναλτι. Ό,τι παίζουμε είναι καθυστερήσεις. Πρόμαχη Εξαπλάτανος 0-0. Κοβάτσι ετοιμάζεται να εκτελέσει. Πολύ μακριά, εύκολη υπόθεση βέβαια για τον τερματοφύλακα του Εξαπλατάνου, τον Ποζίνη. Άφησε με τα χέρια στο Μαντζερίδη. Έκανε το λάθος αυτός. Για να δούμε τώρα. Μεσκίνης θα βγάλει την μπάλα σε θέση βολής υπέρξε προμάχων. Η μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για τους προμαχιώτες. Ο Σέλκος δεν μπόρεσε να νικήσει εκεί τον Ποζίνη. Έτσι το παιχνίδι χάνεται, η ευκαιρία χάνεται. Και η μπάλα πλάγια για όλοι να προσευχθούν οι πρώτες βοήθειες τόσο στον τερματοφύλακα του Εξαπλατάνου όσο και στον παίκτη των προμάχων. Μια μεγάλη ευκαιρία να επαναλάβω που θα μπορούσε να σημάνει πολλά. Το παιχνίδι διακόπτεται για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς οι δύο παίκτες φαίνεται ότι χτύπησαν αρκετά σοβαρά. Ο παίκτης του Προμάχου σηκώνεται, ο τραματοφύλακας του Εξαπλατάνου είναι πεσμένος κάτω, για να δούμε πόσο σοβαρά είναι. Είμαστε στο καστού του Εξαπλατάνου ο Μποζίνης για να συνεχιστεί το παιχνίδι. 0-0 το αποτέλεσμα. Μια μεγάλη φάση προς το τέλος. Το play out είναι για την ομάδα των Προμάχων βέβαια. Οι οποίοι θα δώσουν την μπάλα στους παίκτες του Εξαπλατάνου. Έχουμε το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή τον Επιτροπάκη. 0-0 το παιχνίδι οδηγείται στην παράταση. Στην ημίωρη παράταση εδώ στο κήπεδο της Αρεδέας. Αγώνας μεταξύ Προμάχων και Εξαπλατάνου για ποια από τις δύο ομάδες θα καταλάβει την δεύτερη θέση που οδηγεί απευθείας στην πρώτη ερασιτεχνική και ποια θα καταλάβει την τρίτη θέση η οποία οδηγεί και πάλι σε αγώνες μπαράζ για άνοδο στην πρώτη ερασιτεχνική κατηγορία. Όποια ομάδα μείνει τρίτη, όποια χάσει δηλαδή, θα αντιμετωπίσει τον Προφήτη, η Ηλία και το Δυτικό για μία θέση. Ο διαιτητής και η βοηθή του πήγαν στα αποδυτήρια, κάτι που δεν συνηθίζεται, και ξαναβγήκαν για να συνεχιστεί το παιχνίδι τώρα στην παράταση, στην ημίωρη.
Το κανονικό παιχνίδι τελείωσε ισόπαλο με 0-0. Ένα σούτ από πολύ μακριά που επιχείρησε ο Τσολιαρίδης. Η μπάλα, βέβαια, εύκολη υπόθεση για τον τερματοφύλακα των προμάχων, τον Χατζή, ο οποίος δίνει και συνέχεια στο παιχνίδι. Ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο μέρος. Σήμερα το προμάχων έχει πάρει την αιστεία που είχε και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, έχοντας κόντρα τον αέρα, τον όποιον αέρα. Κατά διαστήματα πάντως δυσκολεύει τις κινήσεις των παικτών. Βάσης. Κότσου θα απομακρύνει. Έχει σηκωθεί το σημεάκι χωρίς να υπάρχει offside. Ήταν πολύ πίσω ο Τσολιαρίδης, καλυπτότανε. Ο Γρηγορίου όμως έχει σηκώσει το σημεάκι του υποδεικνύοντας σε θέση offside. Να επαναλάβω, δεν υπήρχε καμία περίπτωση offside. Εκτελείται πάση περιπτώσει, ο Ορμάνης θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα στην μεγάλη περιοχή, θα γίνει το γυριστό σουτ από τον Σέλκο. Ο τερματοφύλακας όπως δίνει θα κάνει το δυνατό βολέ. Ο Πρίκος θα κόψει. Σμέης θα πάρει την μπάλα, Πρίκος. Η απόκρουση, Σούδης. Ματζαρίδης έχει μπει στη φάση, θα χάσει την μπάλα, η οποία βρίσκεται στην κατοχή των παικτών των προμάχων. Ζιβάνης. Ζιβάνης προσπαθεί να περάσει την παλιά ανάμεσα από δύο. Θα γίνει κόντρα. Μπογδάνης όμως κερδισμένος. Αθανασίου απομακρύνει, λάθος. Ζιβάνης. Παλιά που δεν θα περάσει, κόπηκε από τον Μπογδάνη. Οι παίκτες των προμάχων επιμένουν. Τανούρης πιέζεται από τον Αθανασίου. Τανούρης καθυστερεί. Σμέης θα πάρει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ. Εκτελεί γρήγορα για τον Τσολιαρίδη, πολύ πλάγια. Με μία παλιά για τον Τσόρβα που θα περάσει. Έχει σηκώσει όμως το σημαίακι του ο Γρηγορίου, υποδεικνύοντας σε θέση offside το Χαλκίδη. Πρίκος εκτέλεσε, Σέλκος. Η παλιά για τον Οικονόμου. Οι μάχες, παίζεται λέει ο διαιτητής, η μπάλα είναι στην κατοχή των παικτών του Εξαπλατάνου. Χαλκίδης, Κότσου, θα χάσει από τον Τσιβάνη. Σέλκος και τώρα ο Σούδης. Σμέης, κερδίζει. Ο Γιάννης Πρίκος θα κόψει. Το πλάγι out για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Καθυστερούν να το εκτελέσουν, τώρα θα εκτελεστεί για τον Σμέη, πολύ πίσω. Ο Σέλκος θα κερδίσει, θα φύγει και μπροστά. Σέλκος με την μπάλα στα πόδια. Δεν καταφέρνει όμως να περάσει. Από τον Πατσίδη θα κάνει το λάθος. Κότσου θα μπει στη φάση, θα κερδίσει από τον Τσιβάνη, ο οποίος επιμένει. Κάτοχος της μπάλας. Ορμάνης για τον Σέλκο. Από την άλλη πλευρά είναι ο άλλος ο Σέλκος. Η παλιά δεν περνάει. Ο Ξαπλάδος προσπαθεί να περάσει μπροστά, κόβεται. Σούδης, Κοβάτσης στο χώρο του κέντρου, Κοβάτσης ψάχνει κάποιο στήριγμα, κάποιο συμπαίκτη του. Σέλκος, η παλιά μπροστά για τον Ορμάνη. Ορμάνης τελικά θα περάσει, παίζεται λέει ο διαιτητής. Η μπάλα στην περιοχή του Εξαπλατάνου, ο τερματοφύλακας του Βοζίνης. Θα κάνει γρήγορα το βολέ, Πρίκος θα πάρει την κεφαλιά. Τανούρης, δεύτερη κεφαλιά. Αθανασίου, κόβει. Σούδης. Χαλκίδης και Σούδης εκεί μόνο μπαχούν. Κερδισμένος ο παίκτης των προμάχων, Κοβάτσης. Η μπάλα για τον Χαλκίδη. Από την αριστερή πλευρά θα επιχειρήσει αυτός τελικά, δεν θα κάνει τη σέντρα, επιμένει. Η μάχη εκεί και το φάουλ που θα σημειώσει ο Επιτροπάκης. Τέταρτο λεπτό της παράτασης, πρόμαχη Εξαπλάτανος 0-0 και ο Τσολιαρίδης κοντά στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του. Είναι αρκετά πλάγια έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε καλή θέση πάντως πολλοί κόσμος στην αιστεία των προμάχων. Τσολιαρίδης εκτελεί πλασαριστά, η μπάλα είναι στα δίχτυα. Γίνεται το 1-0 με την απευθείας εκτέλεση του Τσολιαρίδη. Στο 5ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης και βέβαια βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο πανηγυρίζει τον γκολ
Ο παίκτης ο οποίος έχει πετύχει τον γκολ δείχνει και το αυτί του, θέλοντας να πει να ακούσει τους πανηγυρισμούς. Έγινε το 1-0. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, σχεδόν στο παραθυράκι της εστίας των προμάχων, που τώρα προσπαθούν να περάσουν μπροστά με τον Τανούρη. Οι παίκτες των προμάχων μπροστά. Σέλκος, οι μάχες. Η μπάλα για την ομάδα των προμάχων, όπως θα δείξει ο διαιτητής και ο βοηθός του. Αθανασίου. Εκτελεί, θα γίνει απόκρουση. Η μπάλα για τους παίκτες των προμάχων με τον Τανούρη που προσπαθεί να περάσει μπροστά. Είδαμε τι η παλιά του. Θα βγει ο τερματοφύλακας και στη συνέχεια η μπάλα είναι out για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Η μπάλα ξαναβρήκε τα πόδια του Τανούρη και κατέληξε out. Το σκορ έχει ανοίξει λοιπόν στο 5ο λεπτό της παράτασης. 1-0 προηγείται η ομάδα του Εξαπλατάνου, η οποία τώρα και πάλι μπροστά με τον Τσολιαρίδη, το παίκτη που πέτυχε το γκολ με την απευθείας εκτέλεση φάουλ. Κερδίζει και το πλάγιο τώρα η ομάδα του Εξαπλατάνου, καθώς εκεί ο Πρίκος έστειλε την μπάλα να περάσει. Λίγο γλίστρησε, έφυγε η μπάλα και κίτρινη κάρτα στον Τσολιαρίδη από τον διαιτητή. Εκτελείται το πλάγιο out στην μεγάλη περιοχή των προμάχων. Απομακρύνουν Τανούρης και Μαντζερίδης. Κουβάς τελικά θα μπει στη φάση. Αθανασίου θα σηκώσει το σημάδι του Γρηγορίου, χωρίς βεβαίως να υπάρχει το offside. Πάση περιπτώσει, ήταν οριακά τα πράγματα εκεί, είχε πιο καλή οπτική επαφή ο βοηθός του διαιτητή. Σούδης. Σμέις. Το πλάγι out είναι για την ομάδα των προμάχων. Πρόμαχη Εξαπλάτανος 0-1. Σέλκος. Η παλιά για τον Κοβάτσι κόβεται από το Τσόρμπα. Με σκήνης, δεν είναι καλή η παλιά του. Οι παίκτες του Εξαπλατάνου προσπαθούν και πάλι να περάσουν μπροστά. Δυνατά στην φάση θα πει ο Μεσκίνης και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Σολιαρίδης καθυστερεί να το εκτελέσει. Ψάχνει να βρει τώρα τον Τσόρμπα, ο οποίος θα περάσει με τα κουνάκια πίσω στον Μαντζερίδη. Θα βγει σέντρα για τον Χαλκίδη. Ο Πρίκος θα προλάβει, θα κόψει. Σμέης επαναφέρει. Σούδης αφήνει την μπάλα να περάσει και τώρα θα την απομακρύνει σε ένα χώρο όπου είναι ο Πατσίδης, ο οποίος θα πατήσει την μπάλα. Σέλκος θα την κερδίσει και το flag out για την ομάδα των προμάχων σύμφωνα με την υπόδειξη του Χαμαλίδη, του δεύτερου βοηθού διαιτητή. Σέλκος ψάχνει κάποιος συμπαίκτη του. Τσιβάνης για τον Σέλκο που προσπάθησε να περάσει, κέρδισε το play out λίγα μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Εξαπλάτανος προηγείται 1-0 με το γκολ που πέτυχε ο Τσολιαρίδης με τη φοβερή εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα βρήκε το παραθυράκι, καρφώθηκε στην γωνιά της εστίας των προμάχων, έγινε το 1-0. Το λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, το ομάδα των προμάχων στην επίθεση προσπαθώντας να ανατρέψει το 1-0. Εκτελέσει και το πλάγι out, Σέλκος προσπαθεί να περάσει, η μπάλα και πάλι πλάγι out για το ομάδα των προμάχων.
για τον Ορμάνι. Έξω από τη μεγάλη περιοχή προσπάθησε να βγάλει τη σέντρα, η μπάλα κόντραρε. Στην αντεπίθεση τώρα ο Σμέης προσπαθεί να βρει τον Τσολιαρίδη. Με μία η παλιά για τον Τσόρμπα που έφυγε από πίσω. Η μπάλα θα βρει τα πόδια του Πρίκου και θα καταλήξει κόρνερ. Που κερδίζει η ομάδα του Εξαπλατάνου στην παράταση, ένα το στο σημερινό παιχνίδι. Χαλκίδης εκτελεί απευθείας out. Συνέχεια στο παιχνίδι, ο Φωτίου θα βγει πολύ γρήγορα στην μπάλα, θα πάρει την κεφαλιά, Πρίκος τώρα. Ψάχνει κάποιος στην παίκτη του, Αθανασίου. Παλιά εκεί που είναι μόνο ο Σούδης για την ομάδα των προμάχων. Και όπου προσπαθεί να περάσει μπροστά, μάλλον με ανορθόδοξο τρόπο, Σέλκος, Πατσίδης θα μπει στη φάση και θα προχωρήσει πλάγι out. Πλάγι out και πάλι για την ομάδα των προμάχων. Στο 10ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης για την ομάδα των προμάχων που χάνει 1-0 από το 5ο λεπτό της παράτασης με το γκολ που πέτυχε ο Τσολιαρίδης με την απευθείας εκτέλεση του φάουλ. Κοβάτσης εκτελεί, μπάλα περνά από πολλούς. Για να δούμε, τώρα θα την απομακρύνουν οι παίκτες του Εξαπλατάνου. Βγήκε ο τερματοφύλακας, δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Και τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα του Εξαπλατάνου σε ένα χώρο όπου είναι ο Πρίκος. Πρίκος ελέγχει, θα κερδίσει και το φάουλ. Οι διαμαρτυρίες τώρα από τους Εξαπλατανιώτες. Πρίκος εκτελεί πλασαριστά. Με σκήνηση για τον Τανούρη. Από την αριστερή πλευρά θα κάνει την τρίπλα. Θα δώσει την πάσα εκεί όπου είναι ο Σμέης. Τσόρβας. Ο Πρίκος θα μπει πιο γρήγορα στην φάση, θα πάρει την μπάλα με σκήνης για τον Πρίκο. Δεν είναι καλή παλιά το πλάγι out για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Δεν ξέρουμε αν το κόλ που πέτυχε ο Τσολιαρίδης θα είναι αρκετό να δώσει την νίκη και την άνοδο στον Εξαπλάτανο. Όλα δείχνουν ότι όποια ομάδα πετύχει γκολ ίσως να έπαιρνε και την νίκη. Τώρα έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα μπροστά μας. Η ομάδα των προμάχων με τον Τανούρη από την αριστερή πλευρά θα κάνει μια σέντρα σουτ σε ένα χώρο όπου είναι ο τερματοφύλακας όμως ο Μποζίνης, ο οποίος θα μαζέψει την μπάλα. Άλλα τρία λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Τρίκος θα κόψει σε πλάγιο out. Χαλκίδης εκτελεί για τον Τσόρμπα, ο οποίος επιτηρείται από το Μεσκίνη. Πάει κοντά στο κόρνερ, ο Μεσκίνης θα κερδίσει την μπάλα, θα σηκώσει το σημάκι του. Πες, λέει ο διαιτητής, που ήταν κοντά, δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Η ομάδα του προμάχου προσπαθεί να περάσει μπροστά, με πολύ δύναμη στην μπάλα ο Μπογδάνης θα παραχωρήσει πλάγι out. Σολιαρίδης, δυνατό το σούτ από μακριά, η μπάλα βέβαια είναι έξω. Με σκήνηση. Η ομάδα των προμάχων προσπαθεί να βρει την δύναμη να περάσει μπροστά. Κοβάτσης για τον Ορμάνι, ο οποίος αλλάξει το παιχνίδι για τον Σούδη από την άλλη πλευρά. Με μία αυτός για τον Σέλκο που είναι ανοιχτός. Σέλκος κάνει την τρίπλα, θα δώσει πίσω, Σούδης, η πάσα, η ψιλοκρεμαστή για τον Σέλκο, ο οποίος έχει να περάσει ανάμεσα από δύο.
Η μπάλα θα βρει. Να είσαι θέση πολύ μια καλή ευκαιρία. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, θα γίνει το σουτ. Για να δούμε, η μπάλα παίρνει μια παράξενη τροχιά. Βρίσκει λίγο το δοκάρι και καταλήγει out. Μια φάση σχεδόν από το πουθενά. Είδα τι πήγε να γίνει. Για να δούμε, έχουμε corner ή out. Out λέει ο διαιτητής, έτσι έδειξε. Να λοιπόν που στο ποδόσφαιρο κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής. Η σειρά των προμάχων για να πετύχει κάτι καλό. Και έχουμε το σφύριγμα τώρα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. 1-0 προηγείται ο Εξαπλάτανος. Σημείωρη παράταση. 1-0 προηγείται ο Εξαπλάτανος με τον κόλ που πέτυχε στο 5 του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης ο Τσολιαρίδης. Η ομάδα των προμάχων έχει τον αέρα τώρα ευνοϊκό. Κάτι που εκμεταλλεύτηκε στον κόλ που σημείωσε ο Τσολιαρίδης. Έμπειρος. Σημάδεψε σωστά τη γωνία. Έκανε το 1-0. Σκορ το οποίο διατηρείται μέχρι στιγμής. Τσολιαρίδης. Μπάλα στους παίκτες των προμάχων. Προσπαθούν να περάσουν μπροστά με το Μεσκίνη. Μεσκίνης προσπαθεί να περάσει μόνος του. Μεσκίνης θα επιχειρήσει το δυνατό σουτ. Η απόκριση στη θέση βολής για τον Μεσέλκος. Και 1-1. Να που γίνεται το 1-1. Ο Μεσκίνης έκανε το σουτ. Πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας. Ο Βοζίνης απέκρουσε προσωρινά. Η μπάλα πήγε στον Σέλκο, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα και έκανε το 1-1. Σειρά τώρα για τους προμαχιώτες να πανηγυρίσουν την ισοφάριση και ξανά το παιχνίδι τώρα στα ίσα. Να λοιπόν που η ομάδα των προμάχων ισοφαρίζει, ενώ στην εκνοή του πρώτου μέρους της παράτασης είχε και το δοκάρι. Όταν η μπάλα πήρε μια παράξενη τροχιά, πήρε ύψος και κατέληξε στην πάνω πλευρά του δοκαριού της εστίας του Εξαπλατάνου. 1-1 έχει γίνει το σκορ. Πρόμαχη Εξαπλάτανος 1-1 σε ένα συγκλονιστικό πραγματικά παιχνίδι που αποζημιώνει με το παραπάνω τους χίλιους και πλέον φιλάθλους που έχουν βρεθεί στο γήπεδο της Αρδέας για να το παρακολουθήσουν. Εκτελέστηκε το πλάγιο-out για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Ο Πρίκος εκεί παραχώρησε την μπάλα σε πλάγιο-out. Το οποίο εκτελείται από τον Αθανασίου. Σούδης θα κόψει στην επίθεση και πάλι η ομάδα των προμάχων. Γυριστεί η παλιά για τον Τζιβάνι, ο οποίος προσπαθεί να φύγει από την αριστερή πλευρά. Καταδιώκεται από τον Πατσίδη, η μπάλα όμως έχει περάσει τη γραμμή και είναι για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Ενώ από ό,τι φαίνεται έχει τραυματιστεί ο Πατσίδης στην προσπάθειά του να προλάβει την μπάλα. Δεν ξέρω αν γυρίζει το πόδι του, αν είναι κράμπα. Μάλλον κράμπα είναι, από ό,τι βλέπω, από τον τρόπο με τον οποίο του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Που μετά την ισοφάριση έχουν πανηγυρίσει, έχουν οργανώσει και πάλι την κερκίδα τους. Βλέπετε σκηνές από την κερκίδα. Επιστροφή και πάλι στον αγωνιστικό χώρο και συνέχεια στο παιχνίδι, καθώς ο Πατσίδης έχει συνεχίσει. Έχει σηκωθεί, να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει όμως. Βλέπω να λέει κάτι προς το πάγκο. Τελικά να δούμε, φαίνεται να κουτσένει. Το πλάγιο-out αλλαγή ζητάει τελικά ο Πατσίδης. Ενώ βλέπω και από την άλλη πλευρά να προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και σε παίκτη των προμάχων. Η αλλαγή για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Thank you.
γίνει αλλαγή. Με το νούμερο 16 θα περάσει ο Κωνσταντινίδης στη θέση του Πατσίδη που φεύγει τραυματίας. Στα υπόλοιπα 10 λεπτά που απομένουν. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Η μπάλα προς την περιοχή του Εξαπλατάνου. Θα βγει ο τερματοφύλακας ο Ποζίνης με κεφαλιά. Θα διώξει την μπάλα ενώ έχει πέσει ο Ορμάνης. Κότσου κοντά στην μπάλα. Θα την διώξει τώρα σε flag out. Κάποιες διαμαρτυρίες βλέπετε εκεί. Προς τον Πατσίδη από τους φιλάθλους. Πήγε να περάσει προς την καταπακτή. Υπάρχουν οι διαμαρτυρίες. Θα γυρίσει πίσω στο πάγκο. Ενώ ο Ορμάνης έχει πέσει στην άλλη πλευρά του γηπέδου για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Έχει μία ένταση το παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Έχουν μείνει 10 λεπτά για να τελειώσει και η παράταση. 1-1 το σκορ μέχρι στιγμής. Στο 95 το 1-0 ο Τσολιαρίδης με απευθείας εκτέλεση φάου. Στο 107 το 1-1 με τον Σέλκο. Το μαχνό σουτ του Μεσκίνη απέκρουσε προσωρινά ο τερματοφύλακας ο Ποζίνης. Η μπάλα πήγε πλάγια και ο Σέλκος, ο Γιώργος Σέλκος, την έστειλε στα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1. Την ένταση και το πάθος στην κερκίδα. Και όχι μόνο, στον αγωνιστικό χώρο πάντως είναι καθαρότατο το παιχνίδι. Συνέχεια στο παιχνίδι, Κοβάτσης θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Σέλκος με την μπάλα στα πόδια, θα τη χάσει Μέις. Την μπάλα θα βρει τον Σέλκο και έχουμε το φάουλ. Να ακούσει βέβαια αυτά το χέρι. Δίνω όμως φάουλ, υπάρχουν οι φωνές, υπάρχουν δύο μαρτυρίες. Ο διαιτητής πηγαίνει προς τον παρατηρητή του αγώνα και ζητά να ερεμήσουν τα πνεύματα. Και 6 λεπτά για να τελειώσει και η παράταση σύμφωνα με το δικό μας χρονόμετρο. Ασφαλώς υπάρξουν όμως και κάποιες καθυστερήσεις καθώς είχαμε τραυματισμούς. Η μπάλα απομακρύνεται σε πλάγιο out. Ρεδέας. Να θυμίσουμε ότι όποια ομάδα κερδίσει είναι αυτή η οποία θα πάρει το εισιτήριο στην επόμενη κατηγορία. Ο Σέλκος έκοψε προσωρινά παίξη που φέρνει την ισοφάριση. Χαρκίδης καθυστερεί. Κρατάει όμως την μπάλα. Θα πλαγιάσει για τον Τσολιαρίδη. Τσολιαρίδης προσπαθεί να περάσει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα ανατραπεί και θα κερδίσει το φάουλ από τον Πρίκο. Είναι σε καλή θέση. Θα λέει κανείς σε μια θέση καρπών, μόνο που είναι από την άλλη πλευρά. Από το πρώτο γκολ που πέτυχε ο παίκτης του Εξαπλατάνου, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του, κάνοντας το 1-0 για να γίνει ισοφάριση βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Τσολιαρίδης. Δεν ξέρω αν θα επιχειρήσει απευθείας το σούτ για να το δώσει στον Σμέι που είναι ανοιχτός. Δεν το μαρκάρει κανένας παίκτης. Ο διαιτητής τώρα θα σφυρίξει. Τσολιαρίδης ετοιμάζεται να εκτελέσει, η μπάλα θα βρει κάποιο κεφάλι και ψύχρεμα ο τερματοφύλακας ο Χατζής θα την μπλοκάρει. Χειροκροτούμενος από τους οπαδούς της ομάδας του. Η μπάλα για τους παίκτες των προμάχων του Εξαπλατάνου που θα κερδίσουν τον φάουλ. Σμέις εκτελεί γρήγορα για τον Χαλκίδη. Στη μεγάλη περιοχή αυτός πιέζεται από τον Πρίκο. Θα κάνει τη σέντρα φρούρητος ο Τσολιαρίδης, καθυστερεί. Τώρα πηγαίνει ο Σούδης για να τον μαρκάρει, θα κερδίσει την μπάλα. Ο παίκτης των προμάχων, πολύ γρήγορος, έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Επιμένει εκεί και ο Κότσου. Παραλίγο να περαιθούν οι παίκτες των προμάχων, θα κερδίσουν όμως το φάουλ. Και έτσι τελειώνει αυτή η πίεση, η προσωρινή από πλευράς Εξαπλατάνου.
60 λεπτά για να τελειώσει και η παράταση. Πρόμαχη εξαπλάτανος 1-1. Κοβάτσης θα πάρει την κεφαλιά. Σμέης. Η κεφαλιά. Κοβάτσης καθυστέρησε. Κέρδισε όμως το φάουλ. Και έτσι η ομάδα των προμάχων ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Κοβάτσης. Οπισθοχωρούν οι παίκτες του εξαπλατάνου για να αμυνθούνε. Η κεφαλιά από τον Σέλκο. Θα βγει ο τραυματοφύλακας ο Μποζίνης και θα μαζέψει την μπάλα. Η μπάλα είναι για την ομάδα των προμάχων. Εκτελέσει και το play out. Τζιβάνης. Θα ξεφύγει από τον Σμέη. Τζιβάνης. Θα επιχειρήσει το δυνατό σουτ. Η μπάλα κοντράρει. Σούδης θα πάρει την κεφαλιά. Είναι σχεδόν όλη η ομάδα των προμάχων σε θέση offside. Πρόμαχη εξαπλάτανος 1-1. Δραματικά τα τελευταία λεπτά, καθώς οι δύο ομάδες προσπαθούν να φτάσουν μέχρι το γκολ. Ένα γκολ που θα σημάνει και μία ολόκληρη κατηγορία. Κοβάτσης. Ξεφεύγει από τον Κότσο, το οποίο τον τραβάει. Εκτελέσει και το φάουλ γρήγορα. Να πάει πιο πίσω η μπάλα, διατάζει ο Μητροπάκης. Μπάλα για την ομάδα των προμάχων. Σούδης εκτελεί. Κότσου θα πάρει την κεφαλιά. Κοβάτσης και Τσολιαρίδης μάχονται. Ο παίκτης εξαπλατάνου θα κερδίσει εκεί που πηγαίνει η μπάλα. Είναι μόνο ο Πρίκος, ο οποίος θα αλλάξει τα παιχνίδια από την άλλη πλευρά. Υποδεικνύονται σε θέση offside οι παίκτες των προμάχων. Από τον βοηθό διαιτητή τον Γρηγορίου. Η μπάλα θα περάσει, Πρίκος θα κοντράρει, Πρίκος επιμένει εκεί, θα κόψει προσωρινά, θα ξανακόψει, η μπάλα δεν απομακρύνει τα Αθανασίου, θα περάσει γρήγορα, θα επιχειρήσει και τη σέντρα, η μπάλα στην εστία των προμάχων, θα δώσει πέναλτι, η μπάλα θα βρει το χέρι του Σέλκου, ακούσιο. Το πέναλτι που θα καταλογήσει ο διαιτητής. Πάς περιπτώσει ήταν κοντά. Ένα λεπτό για να τελειώσει η παράταση. Και βέβαια οι όποιες καθυστερήσεις ο Επιτροπάκης έδωσε αμέσως αυτό το πέναλτι χωρίς δισταγμό. Η μπάλα βρήκε το χέρι του Σέλκου. Ήταν ακούσει οπωσδήποτε. Ο διαιτητής σφύριξε πάντως, έδειξε την άσπρη μπούλα. Και τώρα ο Τσολιαρίδης είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι που έχει κερδίσει η ομάδα του. Και βέβαια η ομάδα του Εξαπλατάνου έχει μια μεγάλη ευκαιρία για να περάσει μπροστά στο σκορ, που ίσως της δώσει και την νίκη. Η αγωνία κορυφώνεται, ο Τσολιαρίδης μπροστά από τον Χατζή, έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Τσολιαρίδης σουτάρει, η μπάλα στα δίχτυα, είναι το 2-1. Το γκολ για την ομάδα του Εξαπλατάνου. Οι πανηγυρισμοί. Είναι η σειρά του Εξαπλατάνου τώρα να πανηγυρίσει. Ο Τσολιαρίδης με πέναλτι κάνει το 2-1. Η ομάδα των προμάχων τώρα, Κοβάτσης.
Ένα λεπτό απομένει ακόμα για να τελειώσει και η παράταση. Ο Ξαπλάντας πέρασε στο σκορ μπροστά με 2-1. Κοβάτσης θα κερδίσει την μπάλα από πολύ πίσω. Την πήρε από τον... Από εδώ και πέρα ότι θα παίξουμε θα είναι καθυστερήσεις. Είχαμε τραυματισμούς, διακοπή του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει ο διαιτητής ο Επιτροπάκης. Έχουμε το φάουλ τώρα για την ομάδα των Βρωμάχων. Θα το απομακρύνει ο Αθανασίου, θα δει την κίτρινη κάρτα. Προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο οι παίκτες του Ξαπλατάνου. Έτσι θα κάνανε όλες οι ομάδες που θα ήταν στη θέση τους. Προηγούνται με 2-1. Είναι πολύ κοντά στη νίκη και στην άνοδο. Εκτελείται δυνατή εκτέλεση. Η μπάλα στην εστία. Να στο 2-2. Μεγάλη ευκαιρία. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Νορμάνι. Μόνος θα χάσει. Είναι από τα απίστευτα. Είναι από τα απίστευτα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο γήπεδο της Αριδαίας. Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία από αυτές που δεν χάνονται από τις μικρές περιοχές. Ο Νορμάνι στέλνει την μπάλα out. Η μεγάλη ευκαιρία που χάνει η ομάδα των Βρωμάχων για να φέρει το παιχνίδι και πάλι στα ίσα στο 2-2. Ο Ορμάνης δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Από εδώ και πέρα ό,τι βλέπουμε είναι καθυστερήσεις. Η ομάδα των Βρωμάχων παρόλα αυτά επιμένει, προσπαθεί να περάσει και πάλι μπροστά. Σούδης. Τσολιαρίδης. Την μπάλα θα πάει πάνω του. Σμέης θα κόψει για τον Τσολιαρίδη. Το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή. 2-1 η ομάδα του Ξαπλατάνου παίρνει το εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία. Με 2 γκολ του Τσολιαρίδη στην παράταση. Βλέπετε και κάποιες εκεί αψιμαχίες. Κάποιες κινήσεις. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αυτά. Είναι κινήσεις από τον Τσολιαρίδη. Πολύ φοβάμαι ότι ίσως έχουμε και συνέχεια. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Βέβαια οι πανηγυρισμοί ίσως δικαιολογημένοι από τον παίκτη του Ξαπλατάνου. Αυτά όμως ίσως δεν χρειάζονται. Πάση περιπτώσει το παιχνίδι έχει τελειώσει. 2-1. Η ομάδα του Ξαπλατάνου παίρνει την άνοδο, κέρδισε το παράζ. Μετά από ένα παιχνίδι με πάρα πολλή αγωνία, με πέναλτι ο Τσολιαρίδης το 119 έκανε το 2-1. Ένα πέναλτι το οποίο ήταν αρκετά αυστηρό καθώς η μπάλα βρήκε το χέρι του Σέλκο. Ο διαιτητής κοντά στη φάση έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι. Ανέλαβε το εκτελέσιο του Τσολιαρίδης και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-1 και δίνοντας την άνοδο στην ομάδα του Ξαπλατάνου στην πρώτη αεραστεχνική κατηγορία. Η ομάδα των Βρωμάχων τώρα θα αντιμετωπίσει σε αγώνες μπαράζ την ομάδα του Προφήτη Ηλία και την ομάδα του Δυτικού. Εδώ βλέπετε κάποιες διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή, ο οποίος αποχωρεί από το παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Οι παίκτες κατευθύνουν.